Γιώργο, αφήσεις λίγο πάνω. Περάστε μέσα, όλοι σας παρακαλώ να ξεκινήσουμε, συνάδελφοι. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ναι, έχουμε σε λίγο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Περάστε μέσα, σας παρακαλώ να ξεκινήσουμε. Είναι η τελευταία συνεδρίαση πριν τις εκλογές και πριν τις Άγιες Μέρες. Κάντε ησυχία, σας παρακαλώ. Κάντε ησυχία. Ζητώ την επικύρωση των πρακτικών της 16ης-17ης συνεδρίασης. Τα εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Τα θέματα τα οποία είναι πολλά και θα παρακαλέσουμε λίγη ησυχία, λίγο να μπορέσουμε να τα επεξέλθουμε. Τα υποένταξη είναι εκτός ημερησίας, σας διαβάζω. Πρώτο, εκτός ημερησίας, έγκριση σχεδίου πραγματικής σύμβασης μεταξύ του φορέων Εγνατία ΔΟΣ ΑΕ, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δήμος Κυριολέρη και Δήμος Λαρισαίου για την άντληση νερού από το ποταμό Πηνιό για άρδευση των περιοχών της τοπικής κοινότητας Κοιλάδας, Δήμου Λαρισαίων, Αγίων Αργύρων, Κρανών και του Δήμου Κυριολέρη. Το δεύτερο, εκτός ημερησίας προς ένταξη, έγκριση επιχορήγησης επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών Δήμου Λάρισας. Το τρίτο, έγκριση επιχορήγηση του Πανθεσσαλικού Συλλόγου Καλαριτινών. Το τέταρτο, έγκριση επιχορήγηση του Συνδέλφου Βορειοκρατών Θεσσαλίας ο Πύρος. Το πέμπτο, έγκριση επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Μικρασιατών Νομού Λάρισας. Το έκτο, έγκριση τρίτης παράτασης διάρκειας ολοκλήρωσης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λαρισαίων και ΠΕΤΑ ΑΕ. Το έβδομο, έγκριση πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 199 του νόμου 3463-2006 σχετικά με τη μετασκευή δύο οχημάτων του Δημοτικού Στόλου λόγω καταλληλότητας των υπερκατασκευών. Το 8ο, απευθείας μίσους ακινήτου για τη στέγαση του ξενών αστέγων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και πρόεδρο του Δήμου Λαρισαίων. Το 9ο, έγκριση δράσης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και πρόνοιας για την εκδήλωση των εργαστηρίων ψηφιακών ιστοριών. Το 10ο, έγκριση δράσεων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και πρόνοιας για τη στήριξη των εργαστηρίων προφορικής ιστορίας στα ΚΑΠΗ του Δήμου Λαρισαίων. Το 11ο, έγκριση προμήθειας τιμητικών πλακετών. Το 12ο, έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης της Δημοτικής Κοινότητας Λάρισας με τον Εξορεστικό Σύλλογο Αμπελοκήπων για τον εορτασμό της Ζωοδόχου Πηγής. Το 13ο, έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης της τοπικής κοινότητας Ραχούλας με τον Αθλητικό Σύλλογο Ραχούλας, Αόδοξα Ραχούλας. Το 14, έγκριση διοργάνωσης αθλητικής εκδήλωσης στο Πάρκο των Χρωμάτων. Και το 15, παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο Κρασπεδόρυθα και υποδομή τέταρτης δημοτικής κοινότητας. Ένα λεπτό λίγο. Το 7ο θέμα, κύριε Μπατζανούλη. Το 7ο θέμα που έχετε φέρει, έγκριση πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 199-363, είναι άλλο έτσι από αυτό που έχουμε εδώ, έτσι. Οκ, ευχαριστώ πολύ. Εντάσσονται τα θέματα. Εντάσσονται, ευχαριστώ. Πρωτού ξεκινήσουμε, υπάρχει κάτι. Κύριε Καϊκή, παρακαλώ. Ναι, κύριε Πρόεδρε, θα θέλαμε καταρχάς να μας εξηγήσει η Δημοτική Αρχή γιατί αρνήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΔΙΟΥ να δώσει την εισήγηση του Προέδρου στον εκπρόσωπό μας. Μπορεί να μην είναι εκλεγμένος στο Συμβούλιο, να έχει δικαίωμα ψήφου, αλλά έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί το Συμβούλιο και τις εισηγήσεις του Προέδρου. Είναι απαράδεκτη, θεωρούμε, η στάση του Προέδρου να λέει στον εκπρόσωπό μας
να κάνει αίτηση για να πάρει την εισήγησή του. Και μάλιστα σε ένα πολύ, πολύ σοβαρό ζήτημα που αφορά την απόσυρση προκήρυξης που αναφέρονταν στην πρόσληψη 45 εκπαιδευτικών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου των καθηγητών που διδάσκουν δηλαδή στο 2. Άλλη ερώτηση υπάρχει? Κύριε Καραγιώτου, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι ακριβώς ερώτηση. Απλά ήθελα έτσι, με τα θέματα που βλέπουμε σήμερα στην ημερήσια διάταξη και με τα εκτός ημερησίας που φέρατε, να πούμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα μέτρο. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες ευρώ δίνουμε σήμερα σε επιχορηγήσεις. 170, 200 χιλιάδες. Αυτά τα λεφτά είναι λεφτά των δημοτών και δεν μπορεί για προεκλογικούς λόγους να κάνει αυτή τη διαδικασία η Δημοτική Αρχή. Και πέρα από αυτό όμως, να πω ότι νομίζω ότι θα έπρεπε να κρατήσουμε και ένα επίπεδο στην προεκλογική περίοδο. Εγώ δεν θυμάμαι και εδώ είναι οι παλιοί Δημοτικοί Σύμβουλοι να το πούνε. Αν στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο ερχόταν οι Δημοτικές Αρχές και σήμερα και στα προηγούμενα να δώσετε περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ σε επιχορηγήσεις συλλόγων και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλον, σοριδών όλα μαζί. Νομίζω ότι δεν έχει ξανασυμβεί πουθενά στην Ελλάδα αυτό. Ευχαριστούμε για την κυρία Καραγιώτου. Παρακαλώ. Λοιπόν, καταρχήν σε ό,τι αφορά το δημοτικό οδείο Λάρισσας, ειλικρινά το θέμα δεν το γνωρίζω, κύριε Κυρίκη. Δεν ξέρω τι... Πριν από λίγο τι... Πριν από λίγο έξανε το σήμα του οδείου. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, το έγγραφο έπρεπε να γίνει εισερχόμενο. Δεν μπορεί να φύγει ένα έγγραφο ειδήσει, γιατί δεν μπορεί να φτάσει κοτόπουλο. Το μικρόφωνο, Νίκο. Το μικρόφωνο, παρακαλώ. Ένα έγγραφο για να φύγει. Για να μπει ή να βγει από το οδείο πρέπει να είναι εισερχόμενο ή εξερχόμενο. Ζητήθηκε λοιπόν να γίνει μια αίτηση και να μπαρθεί το έγγραφο αυτό αύριο το πρωί, επειδή είναι υπάλληλο στο πρωτοκόλλο, αύριο το πρωί να δοθεί με πρωτόκολλο. Ως εξερχόμενο. Ποιο είναι το παράξενο? Έτσι γίνεται η συναλληλογραφία. Αν υπάρχει κάτι το μικρό, okay, να το ακούσω. Νομίζω ότι αν είναι έτσι τα πράγματα, νομίζω ότι δεν πρέπει επί της ουσίας να υπάρχει πρόβλημα. Να επιβιώσει, είναι δυνατό. Προφανέστατα οι παρατάξεις, οι οποίες συμμετέχουν. Οι άλλοι με έτσι το παίρνουν. Μισό λεπτό. Όσοι συμμετέχουν, Για να διευθυνήσουμε. Είναι ο εκπρόσωπος της παράταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ατύπος είναι παρατηρητής. Δεν είναι μόνιμο μέλος, είναι παρατηρητής στο ΔΣ του ΟΔΙΟ. Ζητήθηκε λοιπόν μια διαδικασία που ακολουθεί η διοίκηση και όχι ο πρόεδρος. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι θέμα ουσίας. Εγώ αυτό που θέλω είναι οπωσδήποτε οι εκπρόσωποι των παρατάξεων έχουν τη δυνατότητα της πρόσβασης στα έγγραφα τα συγκεκριμένα. Τώρα, αν ακολουθήθηκε η Α ή η Β διαδικασία, εντάξει, δεν είναι νομίζω τόσο σημαντικό ζήτημα. Για τις επιχορηγήσεις. Εγώ και μέχρι χθες το βράδυ, πολύ αργά, δεν είχα δει εισήγηση για το 14 θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ποιο είναι? Εγναντία. Είναι εντός ημερήσιας διάταξης και μέχρι χθες το βράδυ 2 η ώρα τα ξημερώματα δεν υπήρχε εισήγηση για το 14 θέμα. Σήμερα το πρωί, κύριε Πρόεδρε, ποιος θα το δει? Περιμένουμε επίσης πότε. Δηλαδή, έχουμε την ημερήσια διάταξη από Παρασκευή και δεν έχουμε εισήγηση. Αντιλαμβάνουμε τις αισθάσεις σας. Χθες το βράδυ. Σωστά παρατηρείτε. Αδυναμία να ανταπεξέλθουν οι υπηρεσιακοί. Εγώ παρακάλεσα, επειδή ο νόμος απογορεύει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Μου ήρθαν Πέμπτη, τελειώσαμε. Το πρωί της Παρασκευής είχαμε 70 θέματα. Το είδατε, παιδιά. Κάνουμε αγώνα, υπερπροσπάθεια για να καλυφθούμε. Δεν είναι μόνο εκδηλώσεις και αυτό το θέμα που λέτε εδώ τώρα. Έτσι, δεν μπορεί να πάει αργότερα και προφανώς μου ζήτησε ο υπηρεσιακός παράγοντας. Σας παρακαλώ να το τελειώσω. Σας δίνω την εισήγηση, αλλά δεν είναι έτοιμη. Λέω θέλω έτοιμη. Και προφανώς. Δηλαδή. Όχι, ο χρόνος. Δεν ξέρω ποιο είναι ο μυαλό σα. Εντάξει, διεύθυνση επίσης. Η εγκύκλωση είναι ξεκάθαρη. Το θέμα. Η εγκύκλωση είναι ξεκάθαρη. Απογορεύει κάποιες αποφάσεις συμβουλίων. Που για μένα είναι λάθος, με συγχωρείτε. Τώρα δηλαδή, αδρανοποιούν το πολιτικό όργανο για 4 μήνες. Παρακαλώ.
Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις επιχορηγήσεις, είναι ο ίδιος λόγος για τον οποίο έρχονται μαζεμένες οι επιχορηγήσεις αυτές. Έχουν σχέση με το ότι δεν μπορούμε να υπάρξουν τέτοιες επιχορηγήσεις σε συμβούλια την επόμενη περίοδο μέχρι και το Σεπτέμβριο. Αυτός είναι ο λόγος που μαζεύτηκαν σε αυτά και όχι μόνο στο σημερινό και στο προηγούμενο για εκδηλώσεις όλης της χρονιάς. Ουσιαστικά φτάνουμε μέχρι το φθινόπωρο με τις δραστηριότητες αυτές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ποσά, το μισό εκατομμύριο ή το τάδε ποσό, εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι όντως ο Δήμος Λάρισας έχει δώσει σε όλη αυτή τη θητεία επιχορηγήσεις σε όλους τους συλλόγους που τους ζήτησαν, είτε με τη μορφή της συνδιοργάνωσης είτε με τη μορφή της επιχορήγησης, να συνδράμει στις εκδηλώσεις τις οποίες κάνουν. Είναι μια, επειδή σχολιάστηκε ότι δεν υπήρχε στο παρελθόν. Στο παρελθόν, σε σχέση με τη συνεργασία με τους συλλόγους, υπήρχε μια άλλη κατάσταση και μια άλλη πολιτική. Η πολιτική μας αυτή τη θητεία είναι διαφοροποιημένη. Έχουμε ανοίξει την πόρτα του Δήμου, συνεργαζόμαστε με όλους, μα με όλους τους φορείς, χωρίς αποκλεισμούς, και όσες φορές υπάρχουν αιτήματα για να στηρίξουμε τις δραστηριότητές τους, το κάνουμε και έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι εντελώς άλλη πολιτική φιλοσοφία. Και αυτή η φιλοσοφία εκπορεύεται από το γεγονός ότι η Δημοτική Αρχή πιστεύει ακράδαντα ότι οι φορείς της πόλης μαζί με το Δήμο διαμορφώνουν και το κοινωνικό και το πολιτιστικό γίγνεσθε της πόλης. Δεν μπορούμε και δεν θεωρούμε ότι μόνο ο Δήμος είναι αυτός που μπορεί και πρέπει να κάνει εκδηλώσεις. Με αυτή τη λογική, λοιπόν, ανοίξαμε την πόρτα μας, συνεργαστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια και συνεργαζόμαστε, και ό,τι έρχεται σήμερα είναι αυτό που δεν μπορεί να έρθει το επόμενο διάστημα μέχρι το Σεπτέμβριο, που θα ξαναλειτουργήσει το νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχει μέσα του κανένα στοιχείο προεκλογικό, είναι η ίδια πολιτική που ακολουθήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τις οποίες επιχορηγήσεις, φυσικά, το Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω, αν υπάρχουν ελάχιστες εξαιρέσεις, νομίζω στη συντριπτική τους πλειοψηφία τις έχει στηρίξει και τις έχει ψηφίσει. Έτσι. Τι άλλο. Λοιπόν, μαζί με αυτά και μια ανακοίνωση. Έτσι απλά να ξέρει το Δημοτικό Συμβούλιο. Εδώ και πάρα πολύ καιρό από τη Δημοτική Αρχή εργαζόμαστε για να δούμε πώς και με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να αναβιώσουμε το παλιό ρολόι της Λάρισας. Ήξερα και ξέραμε ότι ο παλιός μηχανισμός κάπου βρίσκεται. Και η αλήθεια είναι ότι μετά από αρκετό καιρό εντοπίστηκε πια, και νομίζω ότι το οφείλουμε στην πόλη την επόμενη περίοδο να ξεκινήσουμε μια προσπάθεια το παλιό ρολόι της πόλης, που ήταν και το πόσιμο της πόλης, να το ξαναφτιάξουμε στο λόφο του φρουρίου. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που έγινε με αφορμή την εξέβρεση του παλιού μηχανισμού του ρολογιού, που νομίζω ότι μπορεί να αξιοποιηθεί και να αποτελέσει πράγματι ένα τοπόσιμο ξανά πάλι για την πόλη. Αυτό τώρα για την... Πάμε λοιπόν με τα εκτός ημερησίας πρώτα. Έγκριση σχεδίου πραγματικής σύμβασης μεταξύ των φορέων Εγνατία Οδός ΑΕ, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δήμος Κυλαλέ και Δήμος Λαρισαίων για άντληση νερού από τον ποταμό Πηνιό. Υπάρχουν ερωτήσεις, εγκρίνεται. Σύγκριση. Υπάρχει σύγκριση. Πρόκειται για μια προγραμματική σύμβαση. Το μεγαλύτερο κομμάτι είναι του Δήμου Κυλαλαίου, το μικρότερο κομμάτι του Δήμου Λαρισαίων. Το έργο αυτό έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, χρηματοδοτείται, είναι εγκεκριμένο από τα διαχειριστικά σχέδια διαχείρισης των υδάτων της Θεσσαλίας, και βεβαίως υπογράφεται μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου, των δύο Δήμων και της Εγνατίας για την υλοποίηση σε πρώτο επίπεδο της μελέτης, η οποία χρηματοδοτείται από το Υπουργείο. Υπάρχει κάτι, εγκρίνεται ομόφωνα. Ερώτηση ο κύριος Κρίκης. Εμείς δεν κατανοούμε πού κολλάει η Εγνατία στο όλο σχέδιο πάλι.
δεν έχει μηχανισμό το Υπουργείο. Άντε, η περιφέρεια, ο Δήμος δεν έχει, ας πούμε, να το σηκώσει. Αλλά το Υπουργείο δεν έχει μηχανισμό να κάνει τη μελέτη. Και πρέπει δηλαδή να το πάρει η Εγνατία το έργο και αυτό, να πάμε σε προγραμματική σύμβαση. Πώς αιτιολογείται αυτό την πλευρά δηλαδή της κυβέρνησης? Της κυβέρνησης αιτιολογείται με το ότι ένας δημόσιος φορέας, όπως είναι η Εγνατία, αναλαμβάνει να κάνει τη μελέτη. Κατ' εντολή και με χρηματοδότηση του Υπουργείου. Αυτό είναι όλο. Σε εμάς αυτό το θέμα έτσι ήρθε και σε μένα και στον κύριο Νασιακόπουλο. Το πρώτο εκτός ημερησίας κατά πλειοψηφία με την αρνητική ψήφο λαϊκής συσπήρωσης. Το δεύτερο, έγκριση επιχορήγησης επιλήξης ομάδας ειδικών αποστολών Δήμου Λάρισσας. Ομόφωνα. Κατά πλειοψηφία με το λευκό της λαϊκής συσπήρωσης το δεύτερο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης. Το έγκριση επιχορήγησης του Παθησαλικού Συλλόγου Καλαριτινών. Ομόφωνα. Το τέταρτο, έγκριση επιχορήγησης του Δέσμου Βορειοπυρωτών Θεσσαλίας, ο Πύρος. Ομόφωνα. Να πείτε κάτι για το τέταρτο θέμα, παρακαλώ. Επειδή εμείς δεν έχουμε μια αόριστη ουδετερότητα όπως ορισμένη, εμείς δεν θα το ψηφίσουμε. Το τέταρτο θέμα, την επιχορήγηση στο Σύνδεσμο Βορειοπυρωτών Θεσσαλίας ο Πύρος. Καθώς είναι γνωστή ακριβώς η δράση αυτού του συλλόγου και ποιους φιλοξενεί μέσα και εθνικιστικά και φασιστικά στοιχεία, χρυσαυγήτικα. Επομένως, θεωρούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να κρύβει, να κλείνει τα μάτια απέναντι στη δράση τέτοιων συλλόγων. Και εμείς και το μισό ψηφοδέλτιο της Λαρισαίων κοινών, του φασιστοψηφοδέλτιου που στείνεται, είναι από αυτόν ακριβώς το σύλλογο. Αλλά τα μέτωπα, τα προοδευτικά απέναντι στο φασισμό και τα παχιά τα λόγια μπορούμε να τα λέμε και να πάμε στις εκδηλώσεις προοδευτικής συμμαχίας. Εμείς θα το καταψηφίσουμε και θεωρούμε ότι κάθε δημοτικός σύμβουλος που έχει μια τίμια στάση απέναντι και πρέπει και να σηκώσει η μέτωπα απέναντι στο φασισμό και στον εθνικισμό πρέπει να την καταψηφίσει. Καμιά βοήθεια δεν πρέπει να παίρνει κανένας από αυτούς. Το λοιπόν, παρακαλώ, κύριος Νταΐς. Συναδέλφους και συνάδελφοι, θέλω να πω ότι δεν ακούγονται πολύ βαριές καταγγελίες από την πλευρά της λαϊκής συσπήρωσης για το συγκεκριμένο σύλλογο. Αν υπάρχει κάποιος να ενημερώσει το σώμα και να πει, εάν από γεγονότα βέβαια, όχι επειδή ο καθένας έχει μια άποψη και μια θέληση τα λοιπά, υπάρχουν τέτοια ζητήματα, υπάρχει κάποιος να μπορεί να ενημερώσει. Το θέμα πάνω σε αφορά πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αυτό που γνωρίζουμε είναι βεβαίως δεν έχει πέσει την αντίληψή μας. Ανεξάρτητα τώρα με τα μέλη του αν έχουν την Α ή τη Β άποψη. Ο σύλλογος δεν έχει πέσει την αντίληψή μας ότι έχει κάνει τέτοια χαρακτηριστικά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα η συγκεκριμένη επιχορήγηση αφορά πολιτιστική εκδήλωση στο Κηποθέατρο. Χορευτικά νομίζω. Χορευτικά είναι. Λοιπόν, το τέταρτο. Παρακαλώ να κάνετε αυτό. Γιατί αυτά που ακούγονται είναι υποκριτικά, με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Κάποιοι εδώ πέρα κάνουν τους Πόντιους Πιλάτους μέρες που είναι. Νύπτουν τα σχήρα τους και λένε εμείς δεν ξέρουμε. Πέτρο, συγγνώμη λίγο. Υπάρχει κάποιος άλλος να μιλήσει πρωτού πάμε σε δευτερολογία? Πρωτού πάμε σε δευτερολογία. Κύριε Καμιλαράκη, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο συγκρατημένοι και προσεκτικοί στις εκφράσεις για αυτές που διατύπωσε ο κύριος Κρίκης. Είναι ένας σύλλογος που αποτελείται, που έχει πάρα πολλά μέλη και δεν μπορούμε όλους να τους βάζουμε στο ίδιο καζάνι. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην τσουβαλιάζουμε όλους και να αποκαλούμε φασίστες και χρυσαυγίτες τα μέλη ενός συλλόγου. Λοιπόν, αυτό έχω να πω και λυπάμαι πάρα πολύ για τις εκφράσεις αυτές. Φυσικά ψηφίζουμε, εννοείται. Ευχαριστώ. Άλλη τοποθέτηση. Πάμε δευτερολογία, λοιπόν, κύριο Κρίκης. Ναι, έλεγα κύριε Πρόεδρε ότι ορισμένοι εδώ παριστάνουν τους Πόντιους Πιλάτους και δεν γνωρίζουν. Αν πως δεν γνωρίζουν. Συγγνώμη λίγο, κύριε Κραγιώτη, δεν σας είδα. Ας με τοποθετηθεί μετά από μένα, δεν είναι πρόβλημα. Εντάξει, μην παρακαλώ. Αν έχω. Ένα λεπτό θα πάρω το λόγο.
Ένα λεπτό θα πάρω τον λόγο. Καταρχάς όλοι είμαστε γνωστοί σε αυτή την πόλη, ούτε στη Νέα Υόρκη μένουμε, ούτε στο Μανχάταν. Στη Λάρισα μένουμε. Επομένως γνωρίζουμε και τη δράση. Και εγώ δεν μίλησα για όλους, είπα για τον σύλλογο που φιλοξενεί στις τάξεις του χρυσαυγίτες και ακροδεξιά στοιχεία. Και ο πρόεδρός του φωτογραφίζεται αρκετά συχνά. Και συμμετέχει και στις εκδηλώσεις του Πατριωτικού Συνδέσμου, του ΧΑΜΟ και διάφορων άλλων. Αυτά τα ανεβάζουν και στα διαδίκτυα. Μπορεί να τα δει οποιοδήποτε. Για να μην κρυβόμαστε εδώ μέσα, ορισμένοι. Και εμείς έχουμε το θάρρος, το πολιτικό, να τους καταγγείλουμε. Αυτή είναι η διαφορά μας με τους υπόλοιπους. Και να καταψηφίσουμε στην κατεύθυνση ότι αυτή η ηγεσία του συλλόγου εκεί έχει τέτοια πολιτική ευθύνη. Αυτό είναι το ζήτημα. Okay, ευχαριστούμε. Και έχουμε και εμείς υποψηφίους στο ψηφοδέλτιό μας που είναι μέλη του συλλόγου. Είναι μέλη του συλλόγου. Είναι βοηθοϋπηρώτες. Επομένως γνωρίζουμε. Παρακαλώ, κύριε Καραγιώτου, το λόγο. Να πούμε καταρχήν, Πρόεδρε, ότι θα το ψηφίσουμε. Όπως και εμείς έχουμε στο συνδυασμό μας άτομα από το συγκεκριμένο σύλλογο. Προφανώς και δεν μπορεί η Σιλίδη να χαρακτηρίζει κάποιος με τέτοιους χαρακτηρισμούς. Εμείς συμφωνούμε με την συγκεκριμένη εισήγηση. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία το τέταρτο θέμα με την αρνητική ψήφο λαϊκή συσπήρωση. Το πέμπτο, έγκριση επιχορήγηση πολιτιστικού συλλόγου μικρές ετών. Ομόφωνα. Το έκτο, έγκριση τρίτη τη διάρκεια ολοκλήρωση τη προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Λαρισαίων και ΠΑΕ. Όχι. Κατά πλειοψηφία με το όχι λαϊκή συσπήρωση το έκτο. Το έβδομο, έγκριση πρακτικού τη Επιτροπή του άρθρου 199 του νόμου 3463-2006 σχετικά με τη μετασκευή δύο οχημάτων του δημοτικού στόλου λόγω ακαταλληλότητων υπερκατασκευών. Κατά πλειοψηφία με το. Ανοίξτε το μικρόφωνο, σας παρακαλώ, να καταγραφεί. Λέμε, κύριε Πρόεδρε, το καταψηφίζουμε και ζητάμε να αποσυρθούν τα δύο οχήματα. Όχι να γίνουν κάτι άλλο. Γιατί θα εξακολουθήσουν να είναι το ίδιο επικίνδυνα για τους χειριστές τους. Ανεξάρτητα από το αν από απορριμματοφόρα γίνουν ανατρεπόμενα ή οτιδήποτε άλλο. Πάλι οι οδηγοί θα τα οδηγούν και θα είναι επικίνδυνα για τους εργαζόμενους που θα τα χειρίζονται. Άρα, αφού περνάνε 15ετία τα οχήματα, πρέπει να αποσύρονται. Αυτή είναι η θέση μας. Γι' αυτό και το καταψηφίζουμε. Με την αρνητική ψήφο λοιπόν της Λαϊκής Πύρης το 7ο, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία το 8ο, απευθείας μίσους ακινήτου για τη στέγαση του ξενών αστέγων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής. Κατά πλειοψηφία με το Λευκό της Λαϊκής Πύρης το 8ο. Το 9ο, έγκριση δράσης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και πρόνοιας για την εκδήλωση των εργαστηρίων ψηφιακών ιστοριών. Κατά πλειοψηφία με το όχι της Λαϊκής Πύρης το 9ο. Το 10ο. Έγκριση δράσεων Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας για την στήριξη των εργαστηρίων προφορικής ιστορίας στα ΚΑΠΗ του Δήμου Λαρισαίων κατά πλειοψηφία με το όχι λαϊκής συσπήρωσης. Το 11, έγκριση προμήθειας τιμητικών πλακετών. Ομόφωνα. Τιμά, κύριε Πρόεδρε, ποιος θα βραβεύσει ο Δήμος? Δεν υπάρχουν τα ονόματα. Δεν υπάρχουν. Είναι πλακέτες, οι οποίες δίνουμε συνήθως. Το άλογο πάει, συνεχίζει να πάει δεξιά στην πλακέτα. Μέχρι και σε αυτό το σημείο σχολιασμός, Γιώργο. Γενικά για πράγματα. Το ΕΒΕΚΟ ΕΝΣΙ διοργάνωσε εκδήλωση της Δημοτικής Κοινωνίας Λάρισας με τον εξωτερικό αμπιόν για τον εορταμό της ζωοδόχου πηγής. Κατά πλειοψηφία με το όχι λαϊκή συσπήρωση. Το 13ο, έγκριση συνδιοργάνωση εκδήλωση τη τοπική κοινότητα Ραχούλα με τον Αθλητικό Σύλλογο Ραχούλα, ΑΟ Δόξα Ραχούλα. Ομόφωνα. Το 14ο, έγκριση συνδιοργάνωση αθλητική εκδήλωση στο Πάρκο των Χρωμάτων. Κατά πλειοψηφία με το λευκό τη λαϊκή συσπήρωση του 14ου και 15ο και τελευταίο τη εκτό ημερησία διάταξη, παράταση συμβατική προθεσμία για το έργο Κασπεδόρεθα και υποδομή. Τέταρτη Δημοτική Κοινότητα, ομόφωνα. Πάμε στην ημερήσια διάταξη. Έγκριση σχεδίου προγραμματική σύμβαση μεταξύ του φορέων Εγνατία Οδό, ΑΕ, Περιφέρεια του Υπουργείου Περιβάλλοντο και Ενέργεια. Τι είναι αυτό, συγγνώμη. Όχι. Όχι, αυτό είναι το. Το βάλατε μαζί με τα άλλα.
Πάμε στα εντός ημερής διάταξης. Πρώτο θέμα της ημερής διάταξης, έγκριση διοργάνωσης της τέταρτης οικογιορτής Λάρισσας. Κατά πλειοψηφία το πρώτο με το όχι λαϊκής εισπύρωσης. Το δεύτερο, έγκριση επιχορήγησης λόγω φίλου λαϊκής παράδοσης. Ομόφωνα. Το τρίτο, έγκριση επιχορήγησης συνδέσμων πολεπλουσίων νομού Λάρισσας Μοριάς. Κάντε ησυχία λίγο, σας παρακαλώ. Κάντε ησυχία, σας παρακαλώ. Είστε έτοιμες. Το τρίτο, εντός ημέρης της διάταξης, έγκριση επιχορήγησης του συνδέσμου πολεπλουσίου νομού Λάρισσας Μοριάς. Ομόφωνα. Το τέταρτο, έγκριση επιχορήγησης του πολιτιστικού κέντρου ΔΕΗ Λάρισσας. Κατά πλειοψηφία, το τέταρτο της ημέρης της διάταξης, με το λευκό της λαϊκής εισπύρωσης. Το πέντε, έγκριση επιχορήγησης λόγω μέσα Βέρο Θεταλός Λάρισσας για την διοργάνωση του τέταρτου φεστιβάλ προσακών χωρών. Ερώτηση για το πέμπτο και το έκτο που είναι ίδια σχεδόν. Ναι, γιατί δεν πάει μία επιχορήγηση και σπάει στα δύο. Είναι για την ίδια εκδήλωση. 4.000 για τον ένα, 4.000 για τον άλλο. Μαζί θα το κάνω. Παρακαλώ. Κύριε Σαντομόπουλος, έχετε λόγο. Ναι, είναι η ίδια εκδήλωση. Συμμετέχουν δύο σύλλογοι από την πόλη μας και κάποιοι σύλλογοι από τον νομό Λάρισσας. Και επειδή η μοναδική σύλλογη από την πόλη είναι αυτοί οι δυο, αποφάσισαν και οι δυο να πάει δύο. Το ίδιο είχαμε κάνει και πέρυσι. Εννοείται ότι πέρασε από το ελεκτικό συνέδριο, πληρώθηκαν κανονικά. Αυτά όλα που βλέπετε οι επιχορηγήσεις πηγαίνουν και στο ελεκτικό συνέδριο, να επιθυμίσω. Λοιπόν, το πέμπτο και το έκτο εγκρίνονται ομόφωνα. Πέμπτο και έκτο της ημερήσιας διάταξης ομόφωνα. Το έβδομο έγκριση. Έβδομο, όγδοο, ένατο. Να πω πρώτα τι είναι και. Το έβδομο είναι έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Θωμά, του Μέση Αγίου Θωμά Λάρισσα με την πρώτη Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Λαρισαίων. Το όγδοο είναι έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της πρώτη Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Λαρισαίων με την εξωτερική μορφωτική Λέσχη Φιλιππούπολης. Και το ένατο, έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Μέση Λιβαδακίου με την πρώτη Δημοτική Κοινότητα Λαρισαίων. Παρακαλώ. Το δέκατο, έγκριση συνδιοργάνωσης αθλητικής εκδήλωσης πρώτης δημοτικής κοινότητας του Δήμου Λαρισαίων με το Φιλαθλητικό Λαρισαϊκό Σύλλογο για την εξαγωγή αγώνων βόλεϊ από 1 έως 5 Μαΐου 2019. Υπάρχει κάτι? Υπάρχει κάτι? Ο πρόεδρος, κ. Δαούλας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, είμαι ο πρόεδρος της πρώτης δημοτικής κοινότητας, ο Δαόλος ο Γιώργος. Και θα ήθελα να σας κάνω λίγο μια ενημέρωση για το 7ο, 8ο, 9ο και 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορούν την πρώτη δημοτική κοινότητα. Όπως γνωρίζετε, από το 2016 μας έχουν δοθεί κωδικούς για να κάνουμε εκδηλώσεις με φορείς, με συλλόγους και η κοινότητα μεμονωμένα. Πολιτιστικά, αθλητικά, κοινωνικά και παρεμφερέ. Από το 2016 έως και σήμερα η κοινότητα παίρνει κάθε φορά απόφαση για κάθε τι έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Χθες είδαμε ότι στο σημερινό Συμβούλιο έχουν έρθει 4 θέματα τα οποία δεν έχει έρθει το θέμα στην κοινότητα. Και θα ήθελα λίγο να βάλω τον προβληματισμό. Γιατί υποβαθμίζει τις δημοτικές κοινότητες το Συμβούλιο? Δεν έπρεπε να έρθουν να περάσουν και από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας? Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δαούλα. Απάντηση. Αυτό. Ενημερώσω λίγο το σώμα ότι αυτοί οι σύλλογοι έχουν έρθει με αιτήσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό στο Δημαρχείο για χρηματοδοτήσεις. Και επειδή όλες αυτές γίνουν στην πρώτη κοινότητα, έχουμε χρηματοδοτούνται από τους κωδικούς αυτούς. Οι κωδικοί αυτοί δεν σημαίνουν ότι είναι της πρώτης κοινότητας και γίνονται ή της κάθε κοινότητας και αποφασίζει η κοινότητα μόνο. Οι κωδικοί αυτοί είναι εννοείται στον προϋπολογισμό του Δήμου. Γι' αυτό υπήρξε και αίτηση των υπηρεσιών, της οικονομικής υπηρεσίας
και προς το διοικητικό συνέδριο και προς οικονομικές υπηρεσίες και δεν διαπιστώθηκε κάποιο πρόβλημα στο να πάρουν τις χρηματοδοτήσεις αυτές. Ερώτηση, κύριε Γραριώτου. Οι κοινότητες, οι οποίοι είναι κλεγμένοι και υπάρχουν και πρόεδροι και μέλη, κάθε φορά που έρχεται ένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, και έχει δίκιο ο κύριος Δαούλας, από όλες τις κοινότητες, χρειάζεται να υπάρχει σύμφωνη ή όχι γνώμη της κοινότητας. Και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει τι θα πράξει. Άρα, σε αυτό που θέλουμε να και εμείς απάντηση, είναι γιατί δεν πήγε το θέμα στην πρώτη δημοτική κοινότητα και να έρθει όπως όλα τα χρόνια ερχόταν μετά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το αν υπάρχουν κωδικοί και σε ποια ανήκουν κωδικοί, προφανώς τα χρήματα είναι του Δήμου Λαρισαίων. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά υπάρχει και δημοκρατία. Υπάρχει και διαδικασία. Υπάρχει και νομιμότητα. Και αυτό που λέει η διαδικασία είναι ότι πρώτα πάει στην κοινότητα, παίρνει απόφαση, θετική ή αρνητική, και έρθει μετά το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί τώρα δεν έγινε αυτό? Όχι, να μας το απαντήσετε αυτό, αν δεν συνεδριάζει. Αν θέλετε να κάνουμε κουβέντα ουσιαστική, γιατί θέτετε ένα θέμα στο Δημοτικό, θέτετε ένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ θα παρακαλούσα σε όλο το Συμβούλιο να φέρετε τα πρακτικά σας από όλες τις συνεδριάσεις, για να απαντηθεί το αίτημα. Να φέρετε τα πρακτικά σας εδώ όλα, του διοικητικού σας Συμβουλίου, για να αντιληφθεί το Συμβούλιο γιατί υπήρξε παράκαμψη. Δεν σας λέω τίποτα. Εντάξει, δεν χρειάζεται, ας πούμε, να συζητήσουμε τίποτα παραπάνω. Ούτε εγώ θα δίνω μάχες για το αν ο κύριος Δαούλας συμφωνεί. Ούτε εγώ θα δίνω μάχες για το αν ο κύριος Δαούλας συμφωνεί προσωπικά με τον τάδε σύλλογο ή όχι. Παρακαλώ για διάλογο. Ερώτημα κύριος Δηληγιάννης. Παρακαλώ, ερώτημα κύριος Δηληγιάννης. Ναι. Στη συνέχεια αυτό που είπε πριν από λίγο η... κύριε Καραγιώτου, σε συνέχεια. Γνωρίζουμε ότι η έκφραση σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου στις δημοτικές κοινότητες είναι έκφραση της πλειοψηφίας. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, μια που εξέφρασε την άποψη ο κ. Δαούλας, το αν οι προτάσεις που έχονταν μέχρι τώρα από την πρώτη κοινότητα είχαν συνεδριάσει τα συμβούλια και αν υπήρχε η απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ωραία. Ωραία. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να κατευθυνθεί στο Συμβούλιο το αν υπήρχαν οι ομόφωνες αποφάσεις και αν η έκφραση της πλειοψηφίας και αν υπήρχαν μέλη διοικητικού συμβουλίου τα οποία δεν έχθηκαν ποτέ για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Ωραία. Άλλη ερώτηση υπάρχει? Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, πάμε με τοποθετήσεις. Κύριε Καραγιώτου. Καταρχήν, όλα τα προηγούμενα που μας φαίνεται από την πρώτη δημοτική κοινότητα είχαν απόφαση της δημοτικής κοινότητας. Κατά δεύτερον, κύριε Δηληγιάννη, για αυτό που λέτε το αν πηγαίνουν ή δεν πηγαίνουν, την προηγούμενη να σας πω ότι ο πρόεδρος της δεύτερης δημοτικής κοινότητας, ο πρόεδρος της δεύτερης δημοτικής κοινότητας απαιτούσε, χωρίς να συνεδριάσει η Επιτροπή, να πάρει απόφαση. Και αναγκάστηκε από το δικό μας μέλος να στείλει πρόσκληση για να συνεδριάσει η Επιτροπή. Τι μου λέτε λοιπόν, δική σας πρόεδρο είναι αυτή. Δική σας πρόεδρο είναι αυτή. Σας φέρνω παραδείγματα. Ο κύριος Δαούλας, εγώ δεν παρακαλώ, ξέρω. Παρακαλώ, διάλογο, παρακαλώ. Εγώ δεν μιλάει, ξέρω. Μιλάει η κυρία Καραγιώτου. Εγώ δεν ξέρω αν συνεδριάζει ή όχι, αλλά λέω ότι με πολύ μεγάλη ευκολία δικοί σας πρόεδροι, οι οποίοι συνεχίζουν, τι κάνουν ως πρόεδροι στις δημοτικές κοινότητες. Εμείς δεν το φέραμε ποτέ ως θέμα αυτό. Έτσι. Και το αναφέρουμε τώρα επί της ευκαιρίας της τοποθέτησής σας. Εμείς λέμε λοιπόν ότι οι δημοτικές κοινότητες δεν είναι διακοσμητικές. Οι δημοτικές κοινότητες, ανεξάρτητα αν κάποιος κάνει μια διαφορετική επιλογή κάποια στιγμή, η κάθε δημοτική αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένοι να σέβονται τις δημοτικές κοινότητες. Είναι άνθρωποι που δώσαν μάχη κι αυτοί και είναι κλεγμένοι από τους Λαρισαίους και τις Λαρισαίες. Και αν θέλετε, αυτό δείχνει και την νοοτροπία, την κουλτούρα και τη φιλοσοφία της εκάστοτε δημοτικής αρχής για το πώς αντιλαμβάνεται τη δημοκρατία και το πώς αντιλαμβάνεται ότι ασκεί διοίκηση που πρέπει να ασκείται από κάτω προς τα πάνω και όχι από πάνω προς τα κάτω. Ευχαριστούμε την κυρία Καραγιώτου. Άλλη τοποθέτηση. Ναι, να πω δύο κουβέντες. Κύριος Δήμαρχε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το θέμα της συνεργασίας με τις δημοτικές κοινότητες, τις οποίες κρίνεται η κάθε δημοτική αρχή, νομίζω ότι αυτή την περίοδο πήγε καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη θητεία. Και μπορεί να το βεβαιώσουν όχι μόνο οι πρόεδροι της πλειοψηφίας, αλλά και οι πρόεδροι, ας πούμε, οι οποίοι ανήκουν σε άλλες παρατάξεις. Παράδειγμα,
οι πρόεδροι όλων των χωριών της Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας. Συνεργαστήκαμε εξαιρετικά, έγινε έργο με προτάσεις τους. Επίσης, για πρώτη φορά σε αυτή τη θητεία, δεν υπήρξε στο παρελθόν, διατέθηκε από τον προϋπολογισμό, διατέθηκαν 20.000 ευρώ, 8.000 να τις διαχειριστούν οι ίδιοι για εκδηλώσεις και 12.000 για μικρά έργα, κάνοντας ένα πρώτο βήμα στην ενίσχυση της δραστηριότητας των κοινοτήτων και στη στήριξή τους. Και βεβαίως αυτή τη στιγμή ερχόμαστε σε μια επόμενη δημοτική περίοδο, αξιοποιώντας τις σχετικές παραγράφους άρθρα του Κλεισθένη, να δώσουμε και αρμοδιότητες στις δημοτικές κοινότητες. Και θα χρειαστεί να το συζητήσουμε αυτό. Γιατί πλέον ο Κλεισθένης επιτρέπει τη δυνατότητα να δώσεις και αρμοδιότητες. Άρα λοιπόν, η Δημοτική Αρχή δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στις κοινότητες. Πρόβλημα είχε απέναντι σε δυσλειτουργίες που εμφανίστηκαν. Και συγκεκριμένα στη συγκεκριμένη κοινότητα εμφανίστηκαν δυσλειτουργίες. Είναι γνωστό σε όλους. Παρακαλώ. Από την ώρα που ξεκινήσει το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχουμε live streaming. Έτσι. Ορίστε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Θα ανεβεί μετά. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε ζωντανή σύνδεση αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν το γνωρίζω. Εγώ πού να το ξέρω. Δεν έχει σήμα. Κάντε λίγο ησυχία. Ερωτώ. Εγγράφεται. Αφήστε να μιλήσω, σας παρακαλώ λίγο. Ερωτώ. Εγγράφεται οπτικά. Εγγράφεται. Δεν μεταδίδεται οπτικά. Live stream. Οκ. Θα ανεβεί μετά. Οκ. Εντάξει. Λοιπόν, άλλη τοποθέτηση υπάρχει, κύριε Παναγιωτακοπούλου. Θεωρούμε ότι οι δημοτικές κοινότητες είναι ένας θεσμός και εμείς είμαστε θεσμικοί και οφείλουμε να σεβόμαστε οπωσδήποτε και τις αποφάσεις και τη λειτουργία των άλλων θεσμών για να λειτουργεί καλύτερα η δημοκρατία. Χαίρομαι βασικά που είπε ο Δήμαρχος ότι δίνουμε μεγάλη σημασία στις αποφάσεις των δημοτικών κοινοτήτων και ότι και εμείς θα θέλαμε να δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες στις δημοτικές κοινότητες. Γιατί από εκεί είναι τα φυτώρια όπου μπορούμε να συνεργαστούμε για την επίλυση των προβλημάτων της πόλης. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν ξέρω τι ισχύει, αν υπάρχουν αποφάσεις, να φέρουν τα πρακτικά για να το δούμε αν υπάρχει απόφαση ή όχι. Λοιπόν, σας παρακαλώ, όποιος θέλει να μιλάει, πάρε το λόγο. Κύριε Κρίκη, παρακαλώ. Είναι γνωστό ότι το νομοθετικό πλαίσιο για τις τοπικές κοινότητες προβλέπει ένα χαρακτήρα χειρότερα από κομπάρσου. Ακόμα και το αναβαθμισμένο ρόλο που είπε ο Δήμαρχος του Κλεισθένη. Είναι μια ψευδαίσθηση ότι οι τοπικές κοινότητες έχουν λόγο στα πράγματα και ότι συνδιαμορφώνουν την πολιτική. Το μαχαίρι και το πεπόνι το έχει η εκάστοτε Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο κατ' επέκταση. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε όλοι. Τώρα, στη συγκεκριμένη καταγγελία που κάνει ο πρόεδρος της πρώτης Δημοτικής Κοινότητας, νομίζω είναι κάποιο συγκεκριμένο που βάζει. Ότι για τα τρία θέματα αυτά δεν συνεδρίαζε το Συμβούλιο. Και σε αυτό δεν έχει δώσει ουσιαστική απάντηση η Δημοτική Αρχή. Το ότι ήρθαν τα αιτήματα στο Δήμο απευθείας δεν δικαιολογεί το ότι δεν συνεδρίασε η Δημοτική Κοινότητα εκεί για να πάρει ή να πει λόγο ή να το απορρίψει. Αλλά δεν είναι λόγος αυτός να λέμε ότι αν δεν συμφωνεί ο Πρόεδρος με την επιχορήγηση στο κάθε σωματείο, ο Πρόεδρος και ο κάθε Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας μπορεί να την απορρίπτει. Αλλά στο Δημοτικό Συμβούλιο έρχεται. Και θα έρθει με εισήγηση ότι η δημοτική κοινότητα την απέρριψε ή ο πρόεδρος την απέρριψε και τα άλλα μέλη την υπερψήφισαν. Υπάρχει συγκεκριμένη εισήγηση. Άρα στο συγκεκριμένο να τοποθετηθεί η Δημοτική Αρχή και όχι να λάμε το ελληνικά. Δεν έχουμε καμιά αυταπάτη. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Αν δεν υπάρχει άλλη τοποθέτηση,
Εγκρίνεται το 7ο ομόφωνα. Το 8ο ομόφωνα. Παρακαλώ. Θέλω να σας ρωτήσω, το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο πότε θα γίνει? Μετά τις εκλογές. Μετά τις εκλογές. Μου κάνει εντύπωση που περνάμε σήμερα όλα τα θέματα, ακόμη και για εκδηλώσεις που θα γίνουν το Σεπτέμβριο. Αυτό ακριβώς λέω. Τα Θεοτόκια, ξέρω εγώ, αυτό μου κάνει εντύπωση. Αυτό σας λέμε το σύνολο. Αυτό σας λέμε. Συνεδριάζει το Συμβούλιο κτλ. Με βρίσκεται σύμφωνο. Είπα, δίνουμε αγώνα όλοι μας για να μπορέσουν να προλαβεί. Δυστυχώς έτσι είναι η νομοθεσία. Πάρτε τον εγκύκλο, διαβάστε. Λοιπόν, πάμε παιδιά. Το 9ο, έγκριση διοργάνωσης με το ΜΕΣ Λιβαδακίου, ομόφωνα. Το 10ο, με το Φιλελευθερικό Σύλλογο Λαϊσαϊκό, ομόφωνα. Λευκό για το 10ο, με το, κατά πλειοψηφία, το 10ο με το Λευκό της Λαϊκής Εισπύρωσης. Το 11ο, μετάβαση του Μαβίδη Θεσσαλονίκη, κατά πλειοψηφία με το Όχι της Λαϊκής Εισπύρωσης. Το 12ο, του κ. Μαβίδη στην Αθήνα, μετάβαση, ομόφωνα. Το 10ο, ομόφωνα. Το 10ο, το βρίσκει τη συστατική πράξη του Δημοτικού Δίου Λάρισας, ομόφωνα. Ομόφωνα. Το 14ο, τροποποίηση. Το 14ο, τροποποίηση της με αριθμό 109-2018, απόφαση δέλτας με θέμα έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των Δημοκρατισιών και της Εγνατίας Οδού ΑΕ. Παρακαλώ μια εισήγηση. Ναι. Την εισήγηση την κάνω σαν μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου της Εγνατία. Είμαι εγώ ο Μαβίδης και ο πρόεδρος της Εγνατία. Λοιπόν, η τροποποίηση γίνεται ως προς ένα σημείο, δηλαδή τώρα τα γραφειοκρατικά, πιο άρθρο τάδε, τα έκανε η υπηρεσία υγεία, έτσι. Ένα είναι το σημείο μόνο. Η Εγνατία είχε αναλάβει δύο θέματα. Το ένα ήταν η μελέτη και η κατασκευή 5 κόμβων και 2 γεφυρών, έτσι. Και το δεύτερο κομμάτι ήταν η πλήρης καταγραφή των φωτιστικών του Δήμου, έτσι. Όταν λέμε πλήρης καταγραφή, εννοούμε σε GIS επάνω, με τι βάτ έχει το κάθε φωτιστικό και πού βρίσκεται. Έτσι, και βέβαια αφού γινόταν αυτή η καταγραφή θα κατέληγαν και σε ένα σενάριο και μια πρόταση τι θα γίνει για την αξιοποίηση. Λοιπόν, η καταγραφή αυτή έχει γίνει, έχει παραδοθεί σε εμάς. Έτσι, και μέχρι εδώ είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι το εξής, ότι το δάνειο που είχαμε πάρει, τα 4 εκατομμύρια για αλλαγή φωτιστικών, είχαμε πει θα γίνει σε δύο κομμάτια. Το ένα κομμάτι ήταν ο διαγωνισμός για φώτα μαγνητικής απαγωγής, 1.600, ο διαγωνισμός αυτός έγινε, έχουμε εργολάβο, έχει γίνει υπογραφή και προχωράει κανονικά. Και το δεύτερο κομμάτι, το 2, το υπόλοιπο τέλος πάντων μέχρι τα 4 εκατομμύρια, ήταν να γίνει διαγωνισμός για LED. Ο διαγωνισμός αυτός δεν έγινε. Και δεν έγινε γιατί υπήρχαν διάφορα, δηλαδή το ΚΑΠΕ συνέχεια έδινε άλλες προδιαγραφές, τις έστελνε, τις άλλαζε, τέλος πάντων δεν έγινε διαγωνισμός. Αυτό λοιπόν η τροποποίηση είναι η εξής. Να γίνεται τροποποίηση σύμβασης έτσι ώστε το διαγωνισμό αυτόν να τον εκτελέσει η Εγνατία. Χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση πάνω στη σύμβαση που έχουμε κάνει και στην προγραμματική σύμβαση με την Εγνατία. Αυτό είναι καθαρά, δηλαδή αν το διαβάσετε θα δείτε ότι τα άρθρα, υπάρχει απόφαση της Επιτροπής τέλος πάντων που λέει ακριβώς τι προτείνει, ποια άρθρα να αλλάξουν και πώς θα αλλάξουν για να γίνει αυτό το πράγμα. Και υπάρχει και το σώμα της νέας σύμβασης, έτσι, όπου αυτές οι αλλαγές έχουν ενσωματωθεί. Αυτή είναι η εισήγηση. Είχε γίνει η εισήγηση, από ό,τι ξέρω, είχε γίνει από την, είχε δοθεί, νομίζω, η γραμματεία του Συμβουλίου πρέπει να επιβεβαιώσει από την Δευτέρα το πρωί, αλλά όμως δεν είχε γίνει η προσαρμογή, έτσι, γι' αυτό και δεν είχε ανεβεί, του τελικού τεύχους το οποίο έγινε σήμερα, το κατάφερα να το κάνει. Η ενσωμάτωση στο τελικό τεύχος, έτσι. Γι' αυτό και καθυστέρησε από ό,τι ξέρω τουλάχιστον εγώ. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Ερώτηση. Ερωτήσεις από την κυρία Καραγιώτου, καταρχήν. Μας είπατε ότι 5 ολόκληρα χρόνια, γιατί αυτή η μελέτη ήταν έτοιμη την προηγούμενη Δημοτική Αρχή με τον φωτισμό, δεν μπορέσατε να βγάλετε το δεύτερο κομμάτι προς δημοπράτηση. Και λέτε ότι αυτό δεν έγινε, γιατί το ΚΑΠΕ αλλάζει συνέχεια τις προδιαγραφές. Και τώρα θέλετε να το δώσετε στην Εγνατία για να το βγάλει ως προκήρυξη.
Το ΚΑΠ εκεί δεν θα αλλάζει τις προδιαγραφές? Υπάρχει καμιά διαφορετική αντιμετώπιση? Να ακούσουμε και άλλες ερωτήσεις, κύριε Αντιδήμαρχε. Σας παρακαλώ, να ακούσουμε και άλλες ερωτήσεις υπάρχουν. Ναι. Άλλες ερωτήσεις. Κύριος Κρίκης. Η Εγνατία θα αναλάβει και τη συντήρησή τους μετά την αποπεράτωση του έργου? Τους λόγους, κυρίως από έλλειψη χρόνου, γιατί είναι πιεσμένη η τεχνική υπηρεσία, δεν κατάφερε να βγάλει, ας πούμε, το διαγωνισμό. Δηλαδή να ετοιμάσει τα πάντα, ό,τι χρειάζεται, προδιαγραφές, τεύχη δημοκράτησης, να έρθουν να εγκριθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο κτλ. Αυτό η τεχνική μας υπηρεσία δεν το έχει προλάβει. Για αντικειμενικούς λόγους, όχι για γιατί το παράτησε στην πάντα. Λόγω του ότι ήταν πάρα πολύ πιεσμένοι με όλο το τεχνικό πρόγραμμα το οποίο εξελίσσονταν και αποφορούσε και τα τεχνικά έργα και τον φωτισμό και όλα. Αυτός είναι ο λόγος που έναν διαγωνισμό που πρέπει και πιέζει το Ταμείο Παρακαταθηκών να μπορέσει να ολοκληρωθεί για να εκταμιευτούν τα χρήματα, τον οδηγούμε στο να τον κάνει ως διαγωνισμό μόνο η Εγνατία. Και να τελειώσει αυτό δεν έχει ούτε συντήρηση, ούτε τίποτα άλλο. Ούτε επηρεάζει την σύμβαση σε τίποτα άλλο οικονομικά. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο από αυτό. Ερώτηση, παρακαλώ. Η Εγνατία θα αναλάβει να κάνει τον διαγωνισμό και μετά θα κάνει και την επιλογή του αναδοχού? Όλο τον διαγωνισμό θα κάνει. Μάλιστα. Λοιπόν, τοποθετήσεις υπάρχουν. Κύριε Κολαριώτου. Είναι απίστευτα πράγματα που συμβαίνουν ένα μήνα πριν τις εκλογές, πρέπει να πούμε. Είχαμε μία έτοιμη μελέτη από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή για τοποθέτηση 8.000 φωτιστικών και μάλιστα και το δάνειο στο οποίο αναφέρεστε ήταν και αυτό εγκεκριμένο. Αργήσατε πάρα πολύ να μας φέρετε τη δική σας πρόταση και την καινούργια σύναψη με το παρακαταθηκών και δανείων, γιατί έγινε αλλαγή σε LED και μαγνητικής απαγωγής μισά-μισά για τα 8.000 φωτιστικά. Πέρασαν 5 ολόκληρα χρόνια και δεν έχει μπει λάμπα. Ενώ θα μπορούσαμε 5 ολόκληρα χρόνια να έχει ολοκληρωθεί το έργο, να είχαμε εξοικονόμηση σημαντική, οικονομική, θα μπορούσαν, μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ που θα μπορούσαν να εξοικονομήσουμε, το οποίο θα μπορούσε ο Δήμος να τα διαθέσει σε κοινωνικές δράσεις, σε έργα υποδομής, όπου εσείς νομίζατε θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Δυστυχώς τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. 5 χρόνια, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, ακούμε για μελέτες, προβλήματα, φταίει το σύστημα, φταίει το διάβγεια, φταίει το ένα, φταίει το άλλο. Ποτέ δεν φταίει βεβαίως η Δημοτική Αρχή. Το λυπηρό είναι ότι έχει χάσει πόλη μέσα από αυτή τη διαδικασία. Έχει χάσει να έχει ολοκληρωμένο τα 8.000 φωτιστικά και να έχει προτύχει και την εξοικονόμηση στην ηλεκτρική ενέργεια στα έξοδα του Δήμου Λαρισαίων. Και τώρα, ξαφνικά, αφού βγάλατε τον πρώτο διαγωνισμό για τα μαγνητικής απαγωγής, μας λέτε ότι αδυνατείτε να προχωρήσετε. Και η δικαιολογία είναι αστεία βεβαίως, ότι δεν πήραμε απάντηση. Το ΚΑΠΕ λέει ζητάει κάτι άλλο και προφανώς πάνε και έρχονται τα χαρτιά και... Μετά ακούσαμε ότι δεν προλαβαίνει η υπηρεσία γιατί έχει πολλή δουλειά. Ο στόχος τελικά ήταν να πάει το έργο το μισό στην Εγνατία Οδό, η οποία τι θα κάνει, θα πάρει τα χαρτιά από το ΚΑΠΕ που δεν μπορεί να τα πάρει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και θα κάνει και την επιλογή του αναδόχου βεβαίως, χωρίς εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο ή οι υπηρεσίες οι δημοτικές να μπορούν να ελέγξουν την όλη διαδικασία. Εμένα μου μυρίζει ανάθεση, κύριε Σούλτη. Εμένα μου θυμίζει ότι έχει προεπιλεγεί ο εργολάβος και ο ανάδοχος του έργου. Εκτίμηση κάνω με κάθε επιφύλαξη, αλλά το να έχεις ένα μήνα πριν τις εκλογές και θέλετε αυτή την τοποίηση στη σύμβαση, αν μη τι άλλο, προκαλεί πολλούς προβληματισμούς, να το πω έτσι πολύ κομψά, και πολλές έτσι ερωτηματικά για τον τρόπο που έρχεται. Επίσης είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτή τη σύμβαση την εισήγησε, εμείς δεν την είχαμε καν ως εισήγηση. Τώρα, ό,τι μας είπε ο κύριος Σούλτης, δεν την έχουμε διαβάσει. Δεν ανέβηκε καν, δηλαδή ένα τόσο σημαντικό θέμα, δεν ήταν έτοιμη εισήγηση να ενημερωθούν όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τι ακριβώς περιλαμβάνει η τροποποίηση. Στο σκοτάδι το Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να ψηφίσουμε αυτή τη σύμβαση που δεν έχουμε διαβάσει, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε την τροποποίηση αυτής της σύμβασης που ξαφνικά, επειδή το ΚΑΠΑ άλλαζε τις προδιαγραφές, δεν μπορούσε η υπηρεσία εδώ και 5 χρόνια να ολοκληρώσει το διαγωνισμό. Περίεργα πράγματα. Δεν ξέρω τι να πω. Νομίζω ότι αυτό όμως δεν τιμάει όλη η διαδικασία. Έτσι,
και τις ενημέρωσεις που σας είπα και όλη η διαδικασία που ακολουθείτε, το Δημοτικό Συμβούλιο που είναι το υψηλότερο, να το πω έτσι, το πιο σημαντικό όργανο αποφάσεων για την πόλη μας, για το σήμερα και το αύριο της πόλης μας. Παρακαλώ. Νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρξει μια ενημέρωση για τοποθετήσεις να είναι όσο γίνεται πιο τεκμηριωμένες. Καταρχήν να επισημάνω και είναι γνωστό σε όλους ότι με το θέμα της Εγνατίας υπήρξε από την πρώτη στιγμή μια πολύ σοβαρή ένσταση από πλευρές του Δημοτικού Συμβουλίου. Έτσι, εμείς επιμένουμε ότι η Εγνατία είναι ένας δημόσιος φορέας ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί προς την κατεύθυνση υλοποίησης διαδικασιών και έργων τα οποία για λόγους συγκεκριμένους, υποστελέχωσης των υπηρεσιών της αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα του Δήμου ή πολύ μεγάλου έργου που πλέον δεν μπορεί επιπλέον να ανταποκριθεί η υπηρεσία να χρησιμοποιείται. Είναι διαφορετική η άποψή μας σε σχέση με αυτά που εκτέθηκαν και στο παρελθόν εδώ. Ο διαγωνισμός ο συγκεκριμένος θα γίνει και φυσικά επιτροπές, όπως θα ήταν και στο Δήμο της Λάρισας, θα υπάρξουν για να βγει ο ανάδοχος. Έτσι. Λοιπόν, πέραν αυτού όμως, αυτό που έχει αξία να πούμε για να είναι γνωστό. Εμείς δεν βρήκαμε μελέτη. Εμείς βρήκαμε ένα εγκεκριμένο δάνειο 4 εκατομμυρίων. Μελέτη δεν υπήρχε. Αν υπήρχε, θα γινόταν όλα από νωρίτερα. Υπήρχε ένα εγκεκριμένο δάνειο. Το οποίο δάνειο ήταν εγκεκριμένο συνολικά για τα 4 εκατομμύρια για μαγνητική επαγωγή. Μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, μηνών διάστημα της θητείας εκείνης, εντοπίστηκε και με συζητήσεις που έγιναν με τα ΙΤΑΜΗ ότι το δάνειο αυτό θα έπρεπε να διαφοροποιηθεί και βεβαίως ένα κομμάτι του να πάει προς τη μαγνητική επαγωγή και ένα άλλο προς τα LED για πολύ συγκεκριμένους λόγους που αφορούν τη Λάρισα και θα τους πω. Υπήρξε λοιπόν παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής με έγγραφα και με αλληλογραφία προς το Ταμείο Παρακαταστατικών και Δανείων και αργότερα υπήρξε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταστατικών το οποίο έσπασε το δάνειο όπως το ζητήσαμε εμείς στα δυο και βεβαίως συνέχισε να υπάρχει η έγκρισή του. Γιατί ακριβώς αυτό γινόταν. Αυτό ήταν. Έχουμε λοιπόν ένα εγκεκριμένο δάνειο το οποίο έχει ένα κομμάτι του το 1.600 στη μαγνητική επαγωγή και το υπόλοιπο το έχει ας πούμε στα LED. Ολοκληρώθηκε, ξεκίνησε η διαδικασία της μαγνητικής επαγωγής για την οποία ο Δήμος Λαρισαίων είχε και εμπειρία από παλιότερη εγκατάσταση μαγνητικής επαγωγής σε τμήμα της Οδού Ιερών Πολυτεχνείου, το οποίο πραγματικά πήγε καλά. Δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα ούτε στη συντήρησή του και είχε και μια καλή εξοικονόμηση. Ωστόσο, υπήρχαν ζητήματα από την πρώτη στιγμή που απασχολούσαν τα ΙΤΑΜΗ που έχουν σχέση με τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού της Λάρισας. Και γνωρίζανε και γνωρίζουν όλοι ότι τα LED έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία προς αυτήν την κατεύθυνση. Ξεκίνησαν να γίνονται οι διαγωνισμοί των LED σε διάφορους δήμους και σε διάφορες πόλεις. Με παρεμβάσεις του ΚΑΠΕ, το οποίο ο ΚΑΠΕ βεβαίως έδινε κάποια στοιχεία για το πώς μπορούν να γίνουν όλες αυτές οι διαδικασίες από τη μεριά των Δήμων. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, διαγωνισμοί αυτοί ναυάγησαν παταγωδώς και άσχημα για τους δημότες. Πιο 38 παράδειγμα από την Κοζάνη δεν υπάρχει. Έτσι. Η Κοζάνη αντικατέστησε το φωτισμό της Μελέντ και το βράδυ η Κοζάνη τρεμοπαίζει. Και έχει και προβλήματα με την ίδια τη σύμβαση, η οποία δεν μπορεί να ελέγξει τον εργολάβο και είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει σε αλλαγές πολύ σοβαρές που θα επιβαρύνουν τον ίδιο το Δήμο. Εγώ προσωπικά παρακολούθησα όλη αυτή την υπόθεση των LED από πολύ κοντά προκειμένου να σπίσουμε τη πιθανότητα ο Δήμος να κάνει σωστά τη δουλειά του και να αξιοποιηθεί το δάνειο χωρίς να υπάρξουν προβλήματα τέτοιου είδους που περιέγραψα πριν από λίγο. Στην κατεύθυνση αυτή πράγματι υπήρξαν πολλές αλλαγές, οι οποίες αλλαγές έφτασαν στην προτυποποίηση τευχών από τη μεριά του ΚΑΠΕ, τα οποία διασφαλίζουν, θα το δούμε, διασφαλίζουν την ποιότητα των φωτιστικών, διότι η αγορά έχει γεμίσει από διάφορα, έτσι. Λοιπόν, για να μπορέσει να γίνει σωστά όλη αυτή, να γίνει σωστά και να αποδώσει αυτός ο διαγωνισμός. Μάλιστα, μία από τις σοβαρότερες αλλαγές που έχουν γίνει, η οποία δεν υπήρχε για παράδειγμα ακόμα και τώρα πρόσφατα, όταν κάναμε εμείς το διαγωνισμό της μαγνητικής επαγωγής,
ζητείτε από τους εργολάβους οι οποίοι θα συμμετέχουν με απόφαση του ΚΑΠΕ και του Ταμείου Παρακαταθηκών που θέλει τα χρήματά του να πιάσουν τόπο, ζητείτε εγγυητική επιστολή του 30% του ποσού του διαγωνισμού για 10 χρόνια. Δεσμευμένη για 10 χρόνια. Είναι ποσά μεγάλα, τα οποία απελευθερώνονται κατέτος, δηλαδή στη δεκαετία το 30 γίνεται κατέτος αυτό που γίνεται, για να μπορέσει να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία όλου του συστήματος φωτισμού που μπορεί να επιλεγεί και να γίνει από τον ανάδοχο. Έχει παρατηρηθεί λοιπόν αυτά τα χρόνια που μπήκαμε πράγματι σε τεχνολογίες τέτοιας εξοικονόμησης, έχουν παρατηρηθεί προβλήματα και βεβαίως έχουν διασφαλιστεί και θέλω να πιστεύω ότι θα το δούμε στην πράξη αυτό, γιατί όλα κρίνονται, διασφαλιστεί και η ποιότητα της δουλειάς η οποία πρέπει να γίνει. Υπήρξε λοιπόν καθυστέρηση. Εξ αυτού υπήρξε καθυστέρηση σε ό,τι αφορά το κομμάτι των LED, το δεύτερο κομμάτι που αφορά τα 2 εκατομμύρια ευρώ για το Δήμο της Λάρισας. Προχωράμε για να ολοκληρώσουμε τώρα με τις προδιαγραφές που υπάρχουν, με τα προτυπωποιημένα τεύχη και με όλα αυτά που, εν πάση περιπτώσει, δεσμεύουν τους αναδόχους να κάνουν σωστά το έργο τους. Και βεβαίως, γιατί δεχόμαστε πίεση από το Ταμείο μετά την καθυστέρηση που υπήρξε εξ αυτού, να ολοκληρώσουμε το έργο, επιλέξαμε την Εγνατία ως δημόσιο φορέα να κάνει έναν διαγωνισμό που αντικειμενικά η υπηρεσία μας, αυτή την ώρα που μιλάμε, συνεχίζει να μην μπορεί να το κάνει. Γιατί δεν θέλω να ξαναμιλήσω για το έργο, θα διαφωνήσουμε εδώ. Ξέρω ότι η δημόσια διαφωνία μας, το έργο που έχει γίνει στο Δήμο από την Τεχνική Υπηρεσία είναι τεράστιο. Τεράστιο. Δεν μπορεί να το σηκώσει κανένας περισσότερο. Αυτή τη στιγμή οι επιβλέποντες είναι σε ένα και δύο έργα. Έτσι. Ξέρετε ότι έχουμε ανοίξει την Ασκληπιού, ξέρετε ότι μπαίνουμε στον Αγίο Κωνσταντίνο, γίνονται συνεχώς δημοπρασίες. Δεν σταματάει το έργο, η τεχνική υπηρεσία είναι πιεσμένη και αυτό που κάνουμε είναι τι, ουσιαστικά χρησιμοποιούμε την Εγνατία ως προέκταση της τεχνικής μας υπηρεσίας, χωρίς να υποκαταστήσουμε κανέναν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό είναι όλο το κλίμα. Θα μπορούσε ίσως να είναι λίγο νωρίτερα αυτή η υπόθεση. Έτσι, όμως, εγώ προσωπικά παρακολουθώντας τις εξελίξεις, γιατί είδα Θέρμη, είδα Έδεσα, είδα Λαγκαδά, είδα τις Παναγιά στα μάτια, ό,τι μπορείτε να δείτε, είδα. Και είδα τα προβλήματα που υπήρχαν. Επιμείναμε να ξεκαθαρίσει το τοπίο εντελώς και να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το διαγωνισμό πατώντας γερά. Αυτή ήταν η συλλογιστική μας που μας έφτασε μέχρι εδώ για να δώσουμε αυτό το έργο να γίνει με τον τρόπο και την διαγωνισμό, επαναλαμβάνω, από τη μεριά της Εγνατίας. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Άλλη τοποθέτηση υπάρχει. Κύριος Κρίκης. Να πω επιγραμματικά ότι εμείς διαφωνήσαμε και όταν ήρθε στην αρχή αυτό το θέμα. Θεωρούμε ότι ο λογαριασμός πηγαίνει στους Λαρισαίους και το δάνειο που πήρε η Δημοτική Αρχή, τα 4 εκατομμύρια, δείχνουν και από μια άλλη μεριά πώς μπουκώνουν οι μεγαλοεργολάβοι με ζεστό κρατικό χρήμα. Υποχρεώσεις που έπρεπε να έχει το κεντρικό κράτος αναλαμβάνει στην ουσία να διεκπεραιώσει ο Δήμος και φυσικά να φορτώσει στους δημότες νέα χρέη. Στο επίδικο που συζητάμε, εμείς δεν συμφωνούμε ότι η Εγνατία ΑΕ είναι μια δημόσια υπηρεσία όπως την παρουσιάζει ο Δήμαρχος. Είναι μια ανώνυμη εταιρεία του Δημοσίου που λειτουργεί με χρηματοοικονομικά κριτήρια, με κέρδη, έσοδα, έξοδα και κανονικά. Όχι, δεν κάνει αγαθοεργίες. Και φυσικά, επειδή έχει χάσει σοβαρό κομμάτι του δημόσιου έργου, έχει αναλάβει η κυβέρνηση να την βάλει μέσα σε δήμους, να παίρνει μελέτες, να υλοποιεί έργα, για να έχει και ένα αντικείμενο. Και αποδεικνύεται αυτό και από τη σύμπλευση των δημάρχων του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πριν από λίγες μέρες και ο Σαρχώσης στον Τέρναβο, με την ίδια λογική πέρασε το ανάλογο ζήτημα. Άρα το ζήτημα εδώ πέρα έχει να κάνει και με μια κατεύθυνση που υπάρχει. Καταρχάς ο κύριος Σούλτης δεν ξέρω αν διάβασε την εισήγηση, αλλά η εισήγηση λέει ότι στα άρθρα που προστίθονται στο άρθρο 3 υποχρεώσεις και δικαιώματα η Εγνατία αναλαμβάνει να παρακολουθεί τις χρηματαγορές του έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές, να εκδίδει τα απαιτούμενα παραστατικά ως αιτία πληρωμής προς τον κύριο του έργου σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης του έργου,
να εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης και να διενεργήσει τους αντίστοιχους διεθνείς ανοιχτούς διαγωνισμούς, να ελέγξει την ορθή ολοκλήρωση του έργου με την αντίστοιχη έγκριση του ΚΑΠΕ πριν την οριστική παραλαβή του έργου και την παράδοση στο Δήμο Λαρισαίων, που σημαίνει ότι είναι κράτος εν κράτη η Εγνατία μέχρι να έρθει το έργο στο Δήμο. Αυτή είναι η λογική σας. Αυτό όμως δεν το είπατε συγκριτικά. Για να το ξέρουν και οι υπόλοιποι δηλαδή τι θα ψηφίσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και δεν σας έχουμε και καμιά εμπιστοσύνη. Μην με διακόπτετε κύριε Σόλτη, δεν πήρατε το λόγο. Έλεος ή τι έλεος. Περιμένετε. Α, συγγνώμη. Έλα. Το έλεος δεν κατάλαβα. Ναι, δεν κατάλαβα. Όχι, εγώ διαβάζω τη σύμβαση. Διαβάζω την ερώτηση. Λογικά εμείς, κύριε Σόλτη, δεν φέρνουμε σύμβαση 2,3 εκατομμυρίων ευρώ. Εσείς το φέρνετε. Κύριε Κρίκη, εντάξει, η Δημοτική Αρχή το φέρνει. Και μια σειρά άλλα έργα που θυμήθηκε να τα φέρει τελευταία μέρα του Δημοτικού Συμβουλίου. Α, τα πούμε και μετά. Έχει και ελεγχόμενη στάθμιση, έχει και άλλα. Πάμε. Αλλά μην βγαίνετε και από πάνω τώρα. Είπατε μόνο και ο Δήμαρχος αυτό. Είπε ότι ρε παιδιά, μόνο τις μελέτες θα κάνει. Και η σύμβαση εδώ πέρα λέει ότι θα τα κάνει όλα. Αυτό είπατε εισηγητικά, κύριε Δήμαρχε. Βάζω τον λόγο. Παρακαλώ, θα ξανασυζητήσουμε αυτά που συζητήσαμε πριν 5 μήνες. Το διαγωνισμό θα κάνει και το ΚΑΠΕ όπως έχει, όπως κάνει σε όλους τους διαγωνισμούς. Λοιπόν, άλλη τοποθέτηση. Άλλη τοποθέτηση υπάρχει. Δώσε μια κουβέντα να πω, μια διευκρινιστική. Προτού περάσουμε στις δευτερολογίες υπάρχει. Δεν δευτερολογία, μια διευκρίνηση να δώσω. Παρακαλώ κύριε Σούλτη. Λοιπόν, αυτά που λέει ο κύριος Κρίκης είναι αυτά που ξανασυζητήσαμε όταν συζητούταν η σύμβαση της Εγνατίας. Είχαμε πει τότε ότι αυτά θα κάνει και αυτά μας είχε ξαναπεί. Και τώρα τα λέει ότι τα φέρνουμε προεκλογικά. Τα ίδια είναι. Το διαγωνισμό θα κάνει. Δημόσιος φορέας είναι. Κύριε Καραγιώτου, υπόκειται σε όλους τους κανονισμούς που υπόκειται ένας δημόσιος φορέας. Ο διαγωνισμός δεν μπορεί να τον κάνει όπως το κάνουμε εμείς και ελεγχόμαστε από παντού. Έτσι λέγεται και η Εγνατία. Πώς είναι ανάθεση δηλαδή. Για να μας ακούν στο ίντερνετ που το έφτιαξε τώρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Σούλτη που έφτιαξε και το ίντερνετ. Άλλο δεν υπάρχει. Δευτερολογίες. Κύριε Καραγιώτου. Ακούσαμε όλη την τοποθέτηση του κυρίου Δημάρχου να μας λέει ότι ο ίδιος προσωπικά ασχολήθηκε με το θέμα αυτό επί 5 ολόκληρα χρόνια και βεβαίως αυτό που κάνατε μας είπατε ήταν να παρακολουθείτε τους άλλους Δήμους τι κάνουν, γιατί γίνανε πολλά πράγματα στους άλλους Δήμους και αφού τους παρακολουθήσαμε 5 χρόνια αποφασίσαμε και στη Λάρισα να ασχοληθούμε με το θέμα του φωτισμού. Καταλαβαίνει τώρα κανείς γιατί 5 χρόνια στη Λάρισα δεν έχουμε κανένα μεγάλο έργο. Και το θέμα του φωτισμού είναι ένα μεγάλο έργο που θα μπορούσε να ολοκληρωθεί. Κύριε Σούλτη, αν βάλει κανείς την τοποθέτησή σας σήμερα και τις τοποθετήσεις σας παλιά όταν ήσασταν αντιπολίτευση, πραγματικά νομίζω ότι εσείς δεν μπορείτε να γνωρίσετε τον εαυτό σας. Έτσι. Όχι, δεν ήμουνα. Εγώ δεν ήμουνα. Γι' αυτό λέω να τα βάλετε εσείς να τα δείτε. Εγώ δεν ήμουνα. Και ευτυχώς δεν ήμουνα. Έτσι. Και ευτυχώς δεν ήμουνα. Αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι φαίνεται ένα έργο ένα μήνα πριν τις εκλογές, για κάτι δηλαδή που δεν κάνετε 5 χρόνια, πάτε τώρα να το δώσετε εκτός των δημοτικών, να το πω έτσι, υπηρεσιών, στην Εγνατία Οδό, στην εταιρεία, η οποία κανέναν έλεγχο, όπως γνωρίζετε, δεν θα έχει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στην όλη διαδικασία και στην όλη αλυσίδα μέχρι την επιλογή του αναδόχου. Και βεβαίως, επειδή γίνανε όλα αυτά τα πράγματα στους άλλους Δήμους που παρακολουθούσε στενά ο κύριος Δήμαρχος 5 ολόκληρα χρόνια για να πάρουν την απόφαση τι θα κάνουμε και στο Δήμο Λαρισαίων, έτσι, και εμείς ανησυχούμε ότι με αυτά που ακούσαμε ότι γίνανε στους άλλους Δήμους και τώρα εμείς δεν έχουμε καν τον έλεγχο ως Δήμος με τις δημοτικές μας υπηρεσίες της όλης διαδικασίας και της επιλογής αναδόχου, έχουμε το δικαίωμα να προβληματιστούμε, να ανησυχούμε και να μπορούμε να σκεφτούμε ότι ακριβώς είναι μια διαδικασία της τελευταίας στιγμής για να δοθεί το έργο εκεί που θέλουμε. Ούτως ή άλλως δεν είναι και το μοναδικό. Ξέρετε, την προηγούμενη εβδομάδα, πέρυσι και από τη ΔΕΙΑΛ, παραχώρησε σε ιδιώτη, με απόφαση της Δημοτικής Αρχής, σε ιδιώτη, η αξιοποίηση του βιοαερίου στο Χιτά. Ένα μήνα πριν τις εκλογές και αυτό.
ήταν και αυτό επίγον θέμα. Παρακαλώ, που έπρεπε να κλείσει ένα μήνα πριν τις εκλογές. Πολλές συμπτώσεις, πολύ. Δεν μπορούσαμε πέντε χρόνια και αποφασίσαμε να τα τελειώσουμε ένα μήνα πριν τις εκλογές. Ενδεχομένως. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να καταθέσουμε τους προβληματισμούς μας. Εμείς λέμε ότι η Λάρισα πέντε χρόνια έχει χάσει που το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί. Και αυτό που λέμε ότι δεν μπορούμε να ψηφίσουμε, θα ψηφίσουμε λευκό, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε κάτι θετικά από τη στιγμή που δεν είχαμε ούτε καν εισήγηση στα χέρια μας πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όχι, σας παρακαλώ, αυτό μην το λέτε. Ήρθε αργά, το ομολογώ και αναβάλουμε και τις ευθύνες. Ήρθε η εισήγηση. Μην λέτε ότι ήρθε μετά. Δεν περιμένουμε στον υπολογιστή μας να διαβάσουμε, στον υπολογιστή μας να διαβάσουμε την εισήγηση για ένα τέτοιο σημαντικό θέμα. Δεν εσείς, αλλά εγώ οφείλω να διαβάσω. Δεν είναι Δημοτικό Συμβούλιο αυτό. Ήρθε πριν το Δημοτικό Συμβούλιο. Ας μη στέλνατε την εισήγηση της οικογιορτής. Ας μη στέλνατε την εισήγηση της οικογιορτής. Και να στέλνετε αυτή την εισήγηση, κύριε Πρόεδρε. Καταλάβατε. Και αυτή η αλαζονία του κυρίου Δημάρχου, ότι δεν τον ενδιαφέρει αν η αντιπολίτευση έχει διαβάσει την εισήγηση, είναι τραγικό. Θα αφήσετε να μιλήσω, Πρόεδρε. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Ακούστε λοιπόν, γιατί πάτε φυρί-φυρί να ακούσετε κουβέντες και προεκλογικά, γιατί λέτε πολλές το τελευταίο διάστημα. Και κάντε μια ακόμα συνειδητή προσπάθεια στο, προσπάθεια στο Δημοτικό Συμβούλιο να αφήσετε σκίες, όπως κάνατε και με άλλα δημοσιεύματά σας. Λοιπόν. Ούτε σας δέρνω, ούτε αλαζόνας είμαι, ούτε τίποτα. Είμαι από τη φύση μου, είπε ο άνθρωπος, και μιλώ ήπια εκτός αν κάποιοι με βγάλουν από τα ρούχα μου. Έτσι. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι όλο αυτό το κλίμα που πυροδοτείτε στην πόλη για σκιές και για χίλια δύο πράγματα τα οποία μέχρι και αυτή τη στιγμή υπερασπίζεστε με έναν τρόπο ο οποίος δεν ανήκει στη σφαίρα μιας γόνιμης και δημιουργικής αντιπαράθεσης πολιτικής ενώπιση των εκλογών. Νομίζω ότι αυτό καταδεικνύεται στον κόσμο και ο κόσμος θα σας κρίνει, όπως θα κρίνει βεβαίως και εμένα. Αλλά μη συνεχίζετε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί θα σας πω την ίδια κουβέντα που σας είπα την ίδια την προηγούμενη φορά. Στην αναζήτησή σας, να βρείτε αφήγημα και αφήγημα το οποίο κατέρευσε με την ανύπαρκτη δημοτική αρχή, το ανύπαρκτο έργο κτλ. Τώρα έγινε ο αλαζόνας δήμαρχος και ο διαπλεκόμενος δήμαρχος ενδεχομένως, κατά τη γνώμη σας. Λοιπόν, συνεχίστε με αυτόν τον τρόπο. Εγώ τα επαναλαμβάνω για να τα ακούσουν, όπως λέει και ο κ. Σούλτης από το διαδίκτυο, οι συμπολίτες μας. Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να μιλά εδώ και πάρα πολύ καιρό για σκιές για τη Δημοτική Αρχή. Αυτό είναι το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης στην πόλη. Δεν θα χάσω τη σοβαρότητά μου. Τις αναθέσεις εσείς τις κάνετε, κύριε Δημήτρη. Αναθέσεις κάνατε και εσείς. Εμείς τις αναθέσεις 1,5 εκατομμύριο τα έχουμε όλα. Δεν έχει το λόγο. Μπορούμε να σας τα δώσουμε. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, καταρχήν, εγώ οφείλω μια πάνη με διακόψετε, αν και θα είχα το δικαίωμα να σας διακόψω. Δεν το έκανα. Οφείλω να αιτιολογήσω το πρόβλημα που υπάρχει. Σας είπα, είναι 85 θέματα από Παρασκευή μεσημέρι μέχρι Τρίτη πρωί. Την κατανόησή σας ζήτησα από την αρχή, ίσως και να κατανοήσω τους συναδέλφους, τα παιδιά που δουλεύουν, οι υπάλληλοι, οι υπηρεσιακοί, οι οποίοι πραγματικά έχουν δώσει έναν αγώνα άνισο. Έτσι. Λοιπόν, μην μου λέτε τώρα στα 85 θέματα δεν ήρθε μια εισήγηση, ήρθε μια ώρα πιο γρήγορα. Τώρα σας παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ, αφορά και, και τη γραμματεία μου. Έτσι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν το 14ο. Παιδιά, έχουμε αρκετά θέματα. Αν δεν. Τίποτα, να προχωρήσουμε εμείς ο Δήμαρχος. Δείτε κάτι. Πρόεδρε, και εμείς λευκό θα ψηφίσουμε. Λευκό. Λοιπόν, το 14ο θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία με το λευκό, κύριε Καριώτου. Λευκό. Εσείς, λευκό. Και αρνητική ψήφο λαϊκής συσπήρωσης. Λευκό λοιπόν της κύριε Παγιωτοκοπούλου και της πράξης ανθρώπινης πόλης δηλαδή και αρνητική ψήφο λαϊκής συσπήρωσης. Το 15ο τροποποίηση της παρέδευσης 7-21-2-18 από το Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα καθορισμός αμοιβής δικηγόρου ομόφωνα
Το 16ο καθορισμός δημοτικής έκθεσης στην τοπική κοινότητα Κοιλάδας για δημιουργία πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων και εκμίσθωση των συστημάτων αυτής. Ομόφωνα. Το 16ο κατά πλειοψηφία με το όχι της λαϊκής συσπήρωσης. Το 17ο λήψη καταρχήν απόφαση για τη διαρρέτηση των προϋποθέσεων δυνατοτήτων ίδρυσης ενεργειακής κοινότητας από το Δήμο Λαρισαίων. Ομόφωνα. Για το 17ο θέμα, τον λόγο έχει ο κύριος Κρίκης. Να πούμε ότι η Δημοτική Αρχή υλοποιεί κατά γράμμα την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο κομμάτι της απελευθέρωσης της ενέργειας. Και εδώ ακριβώς φαίνεται αυτό που ως ΚΚΕ λέμε μπροστά στις τέσσερις εκλογικές κάλπες που θα στηθούν, ότι δεν μπορεί να ξεχωρίζει το γενικό από το τοπικό πρόβλημα. Αποδεικνύεται δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατευθύνει μέσω από την Οδηγία για Απελευθέρωση της Παραγωγής Ενέργειας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυβέρνηση αποφασίζει νομοθετώντας τις ενεργειακές κοινότητες και οι Δήμοι έρχονται να υλοποιήσουν αυτή την πολιτική στο χώρο ευθύνης τους. Και ακριβώς αυτό πρεσβεύει η απόφαση αυτή, να διερευνηθούν οι δυνατότητες ο Δήμος να γίνει παραγωγός ενέργειας από εναλλακτικές πηγές καυσίμων. Και φυσικά εμείς θέλουμε να βάλουμε και το εξής ζήτημα, ότι από αυτή την πολιτική δεν ωφελούνται ούτε τα λαϊκά στρώματα, ούτε οι οικογένειες που σήμερα βιώνουν μια πρωτοφανή κρίση ενεργειακής φτώχειας, με χιλιάδες νοικοκυριά να μην έχουν ηλεκτρικό τα βράδια στο σπίτι και φυσικά με πάρα πολλά νοικοκυριά καταχρεωμένα στη ΔΕΗ, με 2 και 3 λογαριασμούς, ακριβώς γιατί επιβαρύνονται οι λογαριασμοί από τα ΑΠΕ. Τα οποία ΑΠΕ τα πληρώνουμε όλοι οι καταναλωτές και μάλιστα υπέρογκα για να πληρώνονται η παραγωγή ενέργειας. Άρα θεωρούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο με αυτή του την απόφαση στην ουσία ρίχνει νερό στο μήλο αυτής της κατεύθυνσης που θέλει την ενέργεια ως εμπόρευμα να παράγεται και να πουλιέται. Εμείς θεωρούμε ότι η παραγωγή της ενέργειας, η διανομή της πρέπει να είναι σε ενιαίο φορέα, κρατικό φορέα, δημόσιο και φυσικά το ρεύμα, το ηλεκτρικό, να μην αποτελεί αντικείμενο εμπορευματοποίησης, γιατί είναι κοινωνικό, είναι λαϊκό αγαθό και πρέπει να παρέχεται ακριβώς στο κόστος στους καταναλωτές. Και γι' αυτό το λόγο το καταψηφίζουμε. Κύριος Νταΐς, έχει το λόγο. Είναι πραγματικά απίστευτο όταν θέλεις να εκφράσεις μια θέση για μια πολιτική προφανώς της κυβέρνησης. Είναι μια νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, έχει γίνει νόμος και σήμερα πάμε να υλοποιήσουμε, να μπούμε στην εφαρμογή αυτής της πολιτικής και να προσπαθείς να κάνεις το άσπρο μαύρο. Τι θέλω να πω με αυτό. Καταρχάς ξεκινάω μια διαπίστωση του κυρίου Κρίκη που λέει ότι είναι, και θέλω να ενημερώσω και το σώμα γι' αυτό, χιλιάδες νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται χωρίς ρεύμα. Γνωρίζετε όλοι ότι εδώ στο όλη η Δήμη της χώρας έχει συσταθεί μια επιτροπή που είναι για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος σε νοικοκυριά τα οποία είναι κομμένη η παροχή και έχουν εξυπρόσιμο φυλές. Θέλω να ενημερώσω το σώμα ότι από τότε που άρχισε να λειτουργεί η Επιτροπή, από το 2018, και αυτό είναι με απόφαση της κυβέρνησης, να μπορέσει να βοηθήσει τα νοικοκυριά τα οποία είναι στο όριο εκεί και έχουν ξεπεράσει και το όριο της ενεργειακής φτώχειας και ένδυας, και έρχεται να την υλοποιήσει η τοπική αυτοδιοίκηση, αυτή την οποία κατηγορεί ο κ. Κρίκης, γιατί θέλει να βγει μπροστά, να κάνει ενεργειακές κοινότητες, να κάνει αστικούς συνεταιρισμούς, για να μπορεί να γίνει, ναι, μπορεί να γίνει και πάροχος. Ναι, και πρέπει να γίνει πάροχος η τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, άλλες φορές στην τοπική αυτοδιοίκηση λέμε τι είστε εσείς, οι υπηρέτες του κράτους και παίρνετε τις αποφάσεις και τις υλοποιείτε της εκάστοτε κυβέρνησης. Τώρα που δίνουν μια δυνατότητα, δηλαδή μέσα από ένα σημαντικό νομοθέτημα που αλλάζει όλη την ενεργειακή πολιτική στη χώρα μας, η τοπική αυτοδιοίκηση να μείνει πίσω. Θέλω να ενημερώσω λοιπόν το σώμα ότι έχουν κατατεθεί αιτήσεις για νοικοκυριά τα οποία είναι κομμένο το ρεύμα. Ο νόμος άρχισε να υλοποιείται από το 2018 το Σεπτέμβριο. Στο Δήμο έχουν περιέλθει περίπου στις 200 αιτήσεις με κομμένο ρεύμα και από αυτές έχουν ικανοποιηθεί περίπου
οι 100-110, γιατί οι άλλες είτε δεν πληρούν κάποια κριτήρια περιουσιακά, μπαίνει ένα όριο, είτε κάποια κριτήρια οικονομικά, πάλι μπαίνει ένα όριο εισοδήματος, είτε επειδή δεν έχει αφήσει ανεξέλεκτο γενικώς όποτε κόβεται το ρεύμα, αλλά υπάρχει μια συγκεκριμένη προθεσμία και σήμερα αυτή που ισχύει είναι μέχρι 31 Δεκάτου 2018, δεν ισχύει αυτή η ημερομηνία και έχει κοπεί η σύνδεση μετά τις 31 Δεκάτου του 2018. Άρα αυτό το χιλιάδες νοικοκυριά, σας αναφέρω εγώ τα στοιχεία που δεν μπορώ να ξέρω καλύτερα την Ελλάδα τι γίνεται. Σας αναφέρω για το Δήμο Λαρισαίων. Ξέρουμε ότι περίπου, ή αν υπολογίσουμε τη σύνδεση, δεν είμαστε ο ΔΔΕ, η σύνδεση δηλαδή των λογαριασμών της ΔΕΙΑ περίπου ταυτίζονται με τις παροχές του ρεύματος, μιλάμε περίπου για 100.000 στο Δήμο Λαρισαίων παροχές ρεύματος. Το δεύτερο που θέλω να πω το εξής. Ξέρετε, στην Ευρώπη μέχρι και το 1998, μιλάμε για την περίοδο πριν το 1998, και ιδιαίτερα στη Γερμανία, στο Βέλγιο, και δεν μιλάω για τις χώρες, τις σκανδιναβικές χώρες, που έτσι κι αλλιώς εκεί η σοσιαλδημοκρατία έχει παράξει πολλά πράγματα στα πλαίσια του αστικού εξυγχρονισμού, δεκαετίες, το μισό αιώνα, ίσως και παραπάνω, αποφάσισαν να απελευθερώσουν το ρεύμα. Το ρεύμα παλιά, η παροχή, η ενέργεια, ήταν μέσα, βέβαια υπό άλλες μορφές, αλλά μια τοπική αυτοδιοίκηση. Βέβαια, συνταγματικά στη Γερμανία εκφράζεται αλλιώς πώς είναι η τοπική αυτοδιοίκηση και όλα τα λοιπά. Είτε στο Βέλγιο, είτε και σε άλλες χώρες. Αποφασίζουν λοιπόν δεκαετίες πριν το 1998, είναι οριακή αυτή η ημερομηνία, να απελευθερώσουν τις παροχές, να φύγει η τοπική αυτοδιοίκηση από μέσα. Και διαπιστώνουν μετά από μια εικοσαετία ότι οι τιμές του ρεύματος ανεβαίνουν ανεξέλεκτα, χωρίς να προσδιορίζεται κανένα κοστολογικό στοιχείο, γιατί ποιος είχε ανάγκη να δώσει κάποιο κοστολογικό στοιχείο γιατί ανεβαίνει τόσο το ρεύμα. Και το 1998, γι' αυτό λέω ότι είναι οριακή χρονιά, αποφασίζουν πάλι να πούν ότι θα συστήσουν τέτοιους συνεταιρισμούς, ενεργειακές κοινότητες, αστικοί συνεταιρισμοί, όπου η τοπική αυτοδιοίκηση θα βγει μπροστά. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτό? Να επανέλθουν και ενεργειακές κοινότητες να φτάσουν να έχουμε στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στη Γαλλία, όπου έχουν όχι δεκάδες χιλιάδες μέλη, εκατοντάδες χιλιάδες μέλη, και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι μπροστά. Πάνω ολοκλήρωσε. Άρα είναι μια πολιτική της Δημοτικής Αρχής η οποία βγάζει μπροστά. Και ξέρετε το τελευταίο που θέλω να πω, αυτό που θέλω να πω αυτό. Ένα κομμάτι, εμείς το έχουμε πει στις συζητήσεις και αυτό βέβαια θα αποτυπωθεί μέσα και από την μελέτη αυτή που ουσιαστικά θα έρθει να στηρίξει την ίδρυση, γιατί μιλάμε για ίδρυση, σε δύο μήνες ο Δήμος Λαρισαίων θα έχουμε την ίδρυση της πρώτης ενεργειακής κοινότητας όσον αφορά το Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, και αυτό θα είναι μόνο η αρχή. Υπάρχει μεγάλη συνέχεια μετά. Εκεί μέσα θα φανεί πώς στηρίζει ο Δήμος, δημιουργώντας και μητρό ευάλωτων καταναλωτών, ούτως ώστε να μπορεί να τροφοδοτεί τα σπίτια αυτά, τα νοικοκυριά, πέρα από τις πολιτικές της κυβέρνησης, ο ίδιος να λαμβάνει αποφάσεις και να τροφοδοτεί με ρεύμα. Αυτά. Ευχαριστούμε τον κύριο Νταΐ. Άλλη τοποθέτηση υπάρχει? Άλλη τοποθέτηση υπάρχει? Δευτερολογία, δύο λεπτά. Καταρχάς, η τοποθέτηση του κυρίου Αντιδημάρχου ήταν εναρμονισμένη πλήρως με την κυβερνητική γραμμή, δηλαδή να μάθει το λαό να ζει με τα ψίχουλα. Μόνο που δεν είπε ο κύριος Νταΐς να ζητήσουν να πούν και ευχαριστώ τα νοικοκυριά που από τα 2.000 ραβασάκια που έστειλε η ΔΕΗ ότι θα κόψει το ρεύμα και έχει προχωρήσει στο κόψιμο σε χιλιάδες και πάει και τα επανασυνδέει μόνο στο καταναλωτή με τον κίνδυνο να έρθει να του πάρει το ρολόι. Και υπάρχουν πολλά τέτοια περιστατικά. Κουνάει και το δάχτυλο μάλιστα σε αυτόν τον κόσμο, λέγοντας να λέει και ευχαριστώ γιατί η κυβέρνηση που με τις δικές της αποφάσεις οδήγησε στην ενεργειακή φτώχεια χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά σε όλη τη χώρα, έκανε και τη ρύθμιση να μπουν 200, τελικά μπήκαν 100, γιατί και εκεί περνάει από κοσκίνισμα ο άλλος για να μπορέσει να τον επανασυνδέσει ο άλλος το ρεύμα. Αυτή είναι ακριβώς όταν δεν παίρνετε υπόψη το εισόδημα του άλλου, αλλά η περιουσιακή κατάσταση, και γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει περιουσιακή κατάσταση, όταν κάποιος έχει κληρονομήσει ένα σπίτι από τους γονείς του και σήμερα είναι ενεργός. Αυτό δεν είναι αστερό, βρίσκεται από το κοινωνικό τιμολόγιο από τη ΔΕΗ.
αν έχεις τέτοιο πράγμα. Επομένως, μας κούνησε το δάχτυλο ο κύριος Αντιδήμαρχος, κουνάει το δάχτυλο στα λαϊκά νοικοκυριά, αλλά για όλη αυτή την πείρα που μετέφερε από την Ευρώπη και από την Ελλάδα να μας πει, πόσο φτήν είναι το ρεύμα από το γεγονός ότι οι ιδιώτες μπήκαν, εμπλέκονται πλέον στην παραγωγή της ενέργειας. Φτήν είναι ή ακρίβη είναι. Πόσο ακρίβη είναι το ρεύμα από την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Πόσο ακρίβη είναι, μπορεί να μας πει αυτή τη στιγμή. Γιατί λέτε ότι ο Δήμος θα μπορέσει να δώσει και σε 50% νοικοκυριά ρεύμα για μία λάμπα και ένα ψυγείο. Αυτό ακριβώς επικαλεστήκατε στην τοποθέτησή σας, ότι ο Δήμος θα είναι αρρωγός, θα παράγει και θα δίνει στα λαϊκά νοικοκυριά. Αυτό είπατε. Και ξαναλέω, μέσα από αυτή τη διαδικασία θα καλυφθούν οι σύγχρονες ενεργειακές ανάγκες για ένα λαϊκό νοικοκυριό, εκτός αν λέτε εσείς, και αυτό λέτε, και αυτό λέει και η κυβέρνηση, ότι ο κόσμος πρέπει να μάθει την εποχή του 2020 να ζει με τα ψίχουλα. Δηλαδή τι, με μια λάμπα και ένα ψυγείο. Πέτρο, ευχαριστούμε πολύ. Και ναι, παραδεχτήκατε. Δώσατε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Να συζητήσουμε ό,τι άλλο θέλετε, αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έκανα μία τοποθέτηση 5 λεπτά. Μίλησε 7 λεπτά ο κύριος Νταΐς και κάνω μία δευτερολογία. Δεν μιλάει κανένας άλλος. Πώς δεν μιλάει? Εντάξει, δεν είναι ζήτημα να κουραστούμε μεταξύ μας. Δεν είναι ζήτημα να κουραστούμε μεταξύ μας. Αλλά ο γύρος των τοποθετήσεων έχει ολοκληρωθεί. Να πω συμπληρωματικά κάτι πέρα από τα νοικοκυριά και την επιχειρηματολογία όλη αυτή που άκουσα. Ο Δήμος Λαρισαίων και η ΔΕΙΑΛ πληρώνουν ετήσια περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ σε ρεύμα. Εμείς, χρηματοδοτώντας μια ενεργειακή κοινότητα, θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε απόσβεση αυτού του κεφαλαίου που θα χρειαστεί για το σύστημα που θα χρησιμοποιήσουμε μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια. Και έχουμε τη δυνατότητα αυτά τα ωφέλη, τα οικονομικά που θα έχει συνολικά ο Δήμος και η ΔΕΙΑΛ, να τα στρέψουμε προς τη μεριά των συμπολιτών μας. Να ανακουφίσουμε ομάδες, να κάνουμε έργο απαραίτητο, να γίνουν στους συμπολίτες μας θα διατεθούν. Άρα λοιπόν, εμείς αξιοποιούμε, όπως υπόθηκε από τον Αντιδήμαρχο, ένα πλαίσιο που υπάρχει νομοθετικό για να μπορέσουμε να κάνουμε μια εξοικονόμηση στα χρήματα που διαθέτει ο Δήμος προς την κατεύθυνση αυτή και να τα διαθέσει σε όφελος των πολιτών. Αυτή είναι όλη η φιλοσοφία. Τώρα όλα τα υπόλοιπα, οι επιχειρηματολογίες, η Ευρώπη κτλ. Καταλαβαίνω, είναι απόψεις, σεβαστές, αλλά εμείς εκεί στοχεύουμε. Αυτό είναι το ζήτημα. 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο να μπορούμε να μην τα πληρώνουμε και να τα στρέψουμε προς τη μεριά των συμπολιτών μας. Ευχαριστούμε λοιπόν τον κύριο Δήμαρχο. Το 17ο εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Πέτρο, τα λες μετά, Πέτρο, σε παρακαλώ. Θα ξαναπάρει το λόγο. Τι λέω αυτή τη στιγμή. Θα ξαναπάρει το λόγο. Δεν έχει το λόγο. Δεν έχει, Πέτρο. Ο στόχος μας είναι. Κύριε Κρίκη, δεν έχει το λόγο. Είναι με τις ανανεώσιμες πηγές. Αυτό το ποσό, αν είναι δυνατόν να το μηδενίσει. Κατά πλειοψηφία, το 17ο θέμα με την αρνητική ψηφιολογική συσπήρωση. Το 18ο θέμα, έγκριση δράσεων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματο Urbact Playful Party. Ομόφωνα. Ερωτώ, έχω περάσει το επόμενο θέμα. Θα κάνουμε φωτοβολταϊκά και πληρώνει λιγότερα η ΔΕΙΑΛ από ό,τι πληρώνει και μου λέτε. Αν θα. Ήδη ξεκίνησε. Όχι, αντικαταστήσαμε όλα τα δίκτυα. Αντικαταστήσαμε όλα τα δίκτυα. Λοιπόν, έχω περάσει στο 18ο θέμα. Έχουμε περάσει το 18ο θέμα, σας παρακαλώ. Τι έργο έκανε μπροστά του σπίτι σου από τη μείωση του νερού. Τι να σου πω. Το 18ο θέμα. Πέφτουν από τον ουρανό. Τον ουρανό πέφτουν όλοι. Λοιπόν, κύριοι, έχουμε περάσει το 18ο θέμα. 18ο θέμα εγκρίνεται ομόφωνα. Κατά πλειοψηφία με το έχει λαϊκή συσπήρωση. 19ο. Κατά πλειοψηφία με το όχι λαϊκή συσπήρωση. Το 20ο θέμα, έγκριση επιστοποίηση πανελλήνιας γεωργικής και εκτονοτροφικής έκθεσης αγροθέσεων του Δήμου Λαρισαίων από την Παγκόσμια Ένωση Εκθέσεων. Κατά πλειοψηφία με το όχι λαϊκή συσπήρωση. Το 21, έγκριση επίσης αντιπροσωπείας από την πόλη Μεραφρόνης του Περού στη Λάρισα για το πρόγραμμα UOC. Να πω μια κουβέντα σε αυτό έτσι. Κατά πλειοψηφία με το
Όχι, λαϊκή συσπήρωση για την επίσκεψη από τον Μυραφλόρη. Το 22, έμπνευση διοργάνωση. Εργαστήριο, έμπνευση διοργάνωση. Εργαστήριο, μέσα τροπτό, θα μην τον δώσει χώρο στο μέσο υλοποίηση του πρώτου πρώτου. Κατά πλειοψηφία. Κατά πλειοψηφία με το λαϊκή συσπήρωση. Το 23, έγκριση προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού καθαρότητα με τη διαδικασία τη χρηματοδοτική μίσθωση. Ομόφωνα. Για το 23, αν δεν υπάρχει άλλη τοποθέτηση, ο κύριος Κρίκης. Αποδεικνύεται και από την εισήγηση που μας φέρνει η Δημοτική Αρχή το πώς ακριβώς αντιλαμβάνεται το γεγονός ότι θα πληρώσει με leasing την αγορά των οχημάτων και τα οχήματα θα τα πληρώσει και ακριβότερα από ότι η αγορά τους και τα οχήματα δεν θα μείνουν και στο Δήμο. Σε μια πορεία. Και ακριβώς το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι αυτές οι μεγάλες κουβέντες που λέτε οι περισσότεροι για την ανανέωση του στόλου και ότι πρέπει να ανανεώνεται ο στόλος και η προστασία των εργαζομένων είναι πραγματικά φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Τα ίδια ψηφίσατε και πριν που μου αλλάξατε δύο πεπαλαιωμένα οχήματα να ξαναμείνουν στη λειτουργία για να κάνουν άλλο έργο. Και εδώ δεν απαντάτε συγκεκριμένα. Γιατί συμφέρει το Δήμο να πληρώσει 110.000 ευρώ παραπάνω με leasing οχήματα, τα οποία στο τέλος δεν θα μείνουν και στο Δήμο. Και τι λέτε, δεν θα μείνουν. Γιατί, για το leasing τι είναι, επινοικίαση είναι. Όχι, όχι, δεν είναι. Επινοικίαση είναι το leasing. Μα δεν είναι υποχρεωτικό να... Με συγχωρείτε, είναι επινοικίαση το leasing. Τώρα μη μας λέτε τώρα την του leasing. Έτσι, λοιπόν, εντάξει, είναι ψαγμένο. Θέλετε να ακούσετε μετά τα 5 χρόνια με ένα ευρώ τιμολογείται στο Δήμο και το μηχάνημα μένει στο Δήμο. Με 110.000 παραπάνω. Άλλο ζήτημα αυτό. Αυτό να το συζητήσουμε. Αλλά μη μου λέτε ότι δεν θα, μείνουν στο Δήμο. Τώρα μας το λέτε. Τότε το λέει αυτό η εισήγηση. Μα η φύση του leasing είναι... Δεν υπάρχει η φύση του leasing είναι συγκεκριμένη. Τα μηχανήματα αυτά δεν τα παίρνεις μόνο αν το θελήσεις εσύ να τα γυρίσεις πίσω. Δεύτερη σελίδα, τελευταία σειρά στο τέλος. Δεύτερη σελίδα, τελευταία σειρά στο τέλος της πενταετίας. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός περάσει στην ιδιοκτησία και η κυριότητα του Δήμου. Ωραία. Δεν το είπα. Παράλληλος. Αλλά τα 110.000 παραπάνω για ποιο λόγο. Γιατί δεν προχωράμε στην αγορά. Επειδή δεν με δώσει στο κυριόν και το άκουσα αυτό. Αυτό είναι επιλογή. Προφανώς είναι επιλογή. Αυτή είναι επιλογή για πολύ συγκεκριμένο λόγο. Εμείς βρήκαμε. Παρακαλώ, κύριος Κρίκης. Καταρχήν, από την τότε του Δημάρχου δεν δικαιολογείται πάλι γιατί πρέπει να πληρώσουμε, αφού στα 5 χρόνια μπορούμε να αγοράσουμε τα οχήματα και να τα πληρώσουμε κανονικά. Μπορούμε να βάλουμε και 10 χρόνια. Ωραία. Γιατί με διακόπτει, κύριε Δημάρχε. Γιατί με διακόπτει. Γιατί μιλάμε για διαχείριση δημόσιου χρήματος. Έτσι δεν είναι. Δεν μιλάμε για διαχείριση δημόσιου χρήματος. Δεν μιλάμε. Εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία ούτε διαφάνεια, θεωρώ ότι είναι όλα διαφάνεια. Αλλά εδώ είναι η πολιτική απόφαση, θα πάρει το Συμβούλιο πολιτική απόφαση να αγοράσουμε οχήματα και να πληρώσουμε 110.000 ευρώ παραπάνω από ό,τι κάνουν τα οχήματα. Γιατί είναι επιλογή leasing. Αυτό
Αυτό ζητούμε. Λοιπόν, ξαναλέω, γι' αυτό ζητάμε κι εμείς να μας το αιτιολογήσετε. Δεν το αιτιολογήσατε. Λοιπόν, αυτό που είπατε. Ακούστε λοιπόν να σας πω. Πρόεδρε, κρατήστε τη διαδικασία, σας παρακαλώ. Ακούστε λοιπόν να σας πω. Πρόεδρε, κρατήστε τη διαδικασία. Κρατήστε τη διαδικασία. Κρατήστε τη διαδικασία. Παρακαλώ, δεν διέκοψα, αλλά δεν δικαιολογεί καμία τοποθέτηση και μη συμφωνούμε ότι τα πήραν πίσω τα προηγούμενα. Αυτή ήταν η αλλά κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχαμε. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχαμε. Γιατί δεν τα έφερε μετά, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 5 χρόνια είχαμε. Το 15 και μετά δεν είχαμε, γιατί δεν κατάλαβα. Ποιοι τα πήραν άλλοι. Ποιοι τα πήραν όλοι. Μην κάνετε διάλογο. Ποιοι τα πήραν, αθώος ο ΣΥΡΙΖΑ 5 χρόνια κυβέρνηση. Εδώ. Αθώος. Όχι, η ουσία είναι αυτή. Δεν απαντάτε. Λέτε ότι είναι η επιλογή σας να χρεώσετε το Δήμο 110.000 ευρώ παραπάνω. Αυτό είναι. Και αν βγείτε να του πείτε. Και αν βγείτε να του πείτε. Γιατί, γιατί έχετε συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Και πείτε ότι δεν έχετε. Και πείτε ότι δεν έχετε. Λοιπόν, είναι απαράδεκτη στάση ότι πρέπει να προσυμβούν. Οι οποίοι σε λόγο εδώ πέρα δίπλα μας, κύριε Πρόεδρε, κρατά τη διαδικασία. Δεν σέβεται κανένας. Μόλις σας εγκάλεσα, τι λέτε τώρα, άκουσε τι είπα. Επιχειρήματα, λέει διακόψτε τον. Αυτό είπα. Μόλις σας εγκάλεσα, όπως και εσείς διακόπτε συχνά και εσείς διακόψτε. Κακός. Κακός. Εμείς δεν προσβάλλουμε κανέναν εδώ πέρα. Καλά κάνει και δεν προσβάλλετε, βεβαίως. Λοιπόν. Άρα λοιπόν το. Το 23ο θέμα εγκρίνεται. Όχι, δεν θα σας απαντήσω, παιδιά. Βγείτε έξω και πείτε χρεώνω το Δήμο. Εντάξει, εγώ θα σας προτείνω να πάτε στην υπηρεσία και να μάθετε τι σημαίνει ντενίζ και γιατί επιλέγετε. Παίρνω, λοιπόν. Προτείνω να αγοραστούν με λύση. Λοιπόν, εντάξει, τέλος. Ευχαριστούμε πολύ. Άρα το 23ο θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία με το αρνητική ψήφο λαϊκής συσπήρωσης. Το 24ο έγκριση διενέργειας διαγωνισμού μελέτης και προμήθειας εγκατάστασης αυτομάτων μηχανημάτων αναστροφής εγκυοδοσίας. Ομόφωνα. Το 24ο. Κατά πλειοψηφία το 24 με το όχι λαϊκής συσπήρωσης. Το 25ο έγκριση παραχώρησης κοινόχρησης στον χώρο και χωροθέτηση τοποθέτησης κέντρων ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Κατά πλειοψηφία το όχι λαϊκή συσπήρωση. Το 26ο έγκριση πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 199 σχετικά με τη μετασκευή δύο οχημάτων του Δημοτικού Στόλου λόγω ακατελέως των κατασκευών. Εισήγηση από τον κύριο Μπατζούνη, το αντιδήμερο καθαριότητας. Όμω μπορεί και λειτουργεί. Άρα με 15 έως 20 χιλιάρικα υπολογίζουμε. Θα έχουμε ένα ανοιχτό όχημα, γιατί έχουμε πολλαπλές ανάγκες αποκομιδής αυτών των πράσινων αποβλήτων. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που κουρεύουν οι άλλοι, τα χόρτα κλπ. Αυτά. Παρακαλώ. Υπάρχει ερώτημα, υπάρχει τοποθέτηση. Κύριος Κρίκης. Εντάξει, εμείς δεν θα το ψηφίσουμε. Τα δύο οχήματα είναι 27 ετίας, σκοντεύουν 30 χρόνια. Επειδή δουλεύει η μηχανή, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να τα βγάζουμε και στον δρόμο. Να φορτώνουμε δηλαδή. Κλαδιά δέντρα, αυτά εννοείται τώρα, αυτή τη εποχή. Γιατί δεν είναι επικίνδυνα αυτά, δηλαδή, άμα τα βγάλουμε έξω, 30 ετία οχήματα. Τι σημαίνει, επειδή δηλαδή θα τα μετατρέψουμε από ρηματοφόρο σε φορτηγό. Λοιπόν, κοιτάξτε, η λογική του ότι είναι νόμιμο είναι και ηθικό, την γνωρίζουμε. Αυτή είσαι η θειασότηση. Ακριβώς, γι' αυτό λέω ότι οι θειασότητες αυτής της πολιτικής είσαστε και αυτήν ακριβώς κάνετε. Τροχονόμοι της αντιλαϊκής πολιτικής είναι η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος και οι άλλοι που συμφωνούν σε αυτά τα θέματα. Αυτοί είστε. Και γι' αυτό το λόγο ζητάμε και από τον λαό της Λάρισας να σας κρίνει στις εκλογές και να κάνει τις επιλογές του. Αυτή είναι η ουσία. Και φαίνεται και από τα θέματα που φέρνετε και το καταψηφίζουμε. Αλλά να μην λέμε μετά όμως ότι ενδιαφερόμαστε για την ανθρώπινη ζωή, παρακαλώ, λοιπόν, για τους εργαζόμενους. Γιατί χιλιάδες ατυχήματα έχουν συμβεί και στο Δήμο Λάρισας. Χιλιάδες ατυχήματα. Κύριε Κρίκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τις κάνουν και τη ζωή τους και κοιτάξτε να μην είστε εσείς οι τυχεροί. Το 26ο θέμα λοιπόν εγκρίνεται κατά πλειοψηφία με την αρνητική ψήφου λαϊκής συσπήρωσης. Το 27ο έγκριση υλοποίησης των συνοδευτικών μέτρων του προγράμματος ΤΕΒΑ. Ομόφωνα. Να πούμε μια κουβέντα. Για το 27. Δεν θα το ψηφίσουμε. Λευκό θα ψηφίσουμε.
αλλά είναι οξύμορο στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ να μιλάνε κάποιοι για διατροφικές συμβουλές, γησαρχία. Εντάξει, πραγματικά, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε κατάσταση ένδυας, έρχονται να πάρουν ένα κιλό μακαρόνια, ένα κιλό ρύζι και τι παίρνουν από το πρόγραμμα. Και εδώ υπάρχει και υποτίθεται και το συνοδευτικό πρόγραμμα για να τους λέει και να κάνουν, ακούστε τι λέει, σεμινάρια για να κάνουν, πώς το λέει, λοιπόν, θα το βρούμε. Να κάνουν, λέει, σωστό προϋπολογισμό, τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Δηλαδή, αν δεν αποτελεί κοροϊδία αυτό το πράγμα, το οποίο εντάσσεται μέσα στο πρόγραμμα, τι αποτελεί κοροϊδία? Δηλαδή, να μιλήσουμε στους ανθρώπους που είναι στην απόλυτη ένδυα, γιατί? Για διατροφικές ανάγκες και συνήθειες, για παχυσαρκία και για καλό προϋπολογισμό οικογενειακό. Κοροϊδία αποτελεί. Γιατί αυτά πάμε να εντάξουμε τώρα μέσα στο πρόγραμμα. Δεν αφορά τα τρόφιμα, αφορά τις συνοδευτικές δράσεις του προγράμματος. Τι να κάνουμε, αν δεν βάλουμε τις συνοδευτικές δράσεις, δεν έχει τρόφιμα. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριο Κρίκη, ο κύριος Δουλυγιάννης. Κύριος Δουλυγιάννης, δεν είχε λόγο. Το μόνο που μπορώ να υπερασπιστώ, έχει να κάνει με το ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι προφανώς το να έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο απλά παρέχει κάποια τρόφιμα είναι προβληματικό. Νομίζω το καταλαβαίνετε. Προφανώς και οι κοινωνίες οφείλουν να προχωράνε παραπέρα. Το σημαντικό ζήτημα των συνοδευτικών μέτρων που το κάνουμε ανεξάρτητα από το αν χρηματοδοτούμαστε από την πρώτη στιγμή, και εκεί πραγματικά θα ήθελα η Λαϊκή Σπήρωση να έρθει να δει από κοντά και το πώς συνεργαζόμαστε με τους φορείς, γιατί οι άνθρωποι που έρχονται και να παίρνουν το ένα πακέτο μακαρόνια έχουν συνήθως πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Η δε ιστορία της συνεργασίας με τον κάθε λογιστή, θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα 50% του πληθυσμού που δεν έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα CARE, επειδή ακριβώς δεν έχουν συνεργασία με λογιστές κτλ. Και δεν έχουν πλήρη ενημέρωση. Αυτή είναι η λογική. Προφανώς δεν έχουμε πέσει από τον Άρη και προσπαθούμε κάποια πράγματα να γίνονται όσο γίνεται πιο ρεαλιστικά και να βοηθάμε τους ανθρώπους όσο γίνεται πιο ουσιαστικά. Έτσι. Αυτό. Νομίζω ότι είπα κάτι συγκεκριμένο, επειδή αναφέρθηκε στο λογιστή. Είναι σημαντικό να έρθετε, κύριε Κρίκη, κάποια στιγμή στην υπηρεσία να μιλήσετε με τον κόσμο για το ότι το 50% δεν μπορεί να κάνει μια υπεύθυνη δήλωση, μια αίτηση, και η συνεργασία που υπάρχει με τους λογιστές δεν υφίσταται. Είπαμε ότι αντί να τα πληρώνουν από την τσέπη τους, θα πρέπει να προσπαθούμε να φτιάχνουμε τα χαρτιά τους εμείς. Αυτή είναι η ιστορία. Ευχαριστούμε, κύριε Δελιγιάννη. Άλλη τοποθέτηση. Κύριος, ο γιατρός μας εδώ, κύριος Μπαμπαλής, πρόεδρος του ΔΚΕΛ. Καλά το είπατε, σαν γιατρός θα μιλήσω, γιατί τα μερικά πράγματα έχουν και κάποια όρια και πρέπει να ξέρουμε και κάποια... υπάρχει μια επιστημονική αλήθεια πίσω από κάποια πράγματα. Το χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό στάτους σχετίζεται με πάρα πολύ κακές διατροφικές συνήθειες και αυτό σχετίζεται με πάρα πολύ κακή έκβαση στην υγεία. Λοιπόν, είναι μια σπουδαία υπηρεσία αυτή στους ανθρώπους που μένουν πίσω οικονομικά, γιατί αυτό είναι επιστημονική αλήθεια και γι' αυτό θα μιλήσω μόνο ως γιατρός. Γιατί ο λαϊκισμός έχει κάποια όρια. Δηλαδή, είναι σπουδαία βοήθεια στους ανθρώπους που οικονομικά δεν μπορούν να τα καταφέρουν να μπορούν να πάρουν συμβουλές για τη διατροφή τους και για την υγεία τους. Ευχαριστούμε και τον γιατρό μας. Να κάνω ένα συνάδελφο. Το λαϊκισμό όλων τον είδε στη λαϊκή συσπήρωση. Ε. Όχι. Τι να πω. Τι να πω, δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει άλλη τοποθέτηση, να περάσουμε στις δευτερολογίες. Βεβαίως. Κύριε Κρίκη, δύο λεπτά, σας παρακαλώ. Το προβληματικό στην υπόθεση δεν είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται να πάρουν τα τρόφιμα. Το προβληματικό στην υπόθεση που εμείς καταγγέλουμε είναι τι? Ότι μέσα από τέτοιου είδους δράσεις και προγράμματα προσπαθούν αυτόν τον κόσμο να τον ενσωματώσουν στη λογική, να συμβιβαστεί με αυτό. Και είναι οξύμορο, είπαμε,
Εμείς δεν είπαμε ότι ο κόσμος που πεινάει, παραδείγματος χάρη, έχει καλύτερο επίπεδο διατροφής. Ναι, ο κόσμος ο οποίος πεινάει, που είναι στην ένδυα, θα δείτε ότι είναι και παχύσαχος, γιατί ακριβώς καταναλώνει φτηνή διατροφή, φτηνούς υδατάνθρακες. Επειδή και εμείς τυχάνει να ξέρουμε πέντε πράγματα, ας πούμε, πάνω σε αυτό το ζήτημα. Αλλά το θέμα εδώ πέρα είναι το εξής. Ο λαϊκισμός δεν είναι αυτό που λέμε εμείς. Εμείς αναδεικνύουμε την υποκρισία αυτών που τρέχουν το πρόγραμμα. Αυτό αναδεικνύουμε. Ότι είναι οξύμορο να μιλάς σε έναν άνθρωπο που δεν έχει να πάει φαγητό στο σπίτι, στην οικογένειά του και έχει ανάγκη να πάρει τα τρόφιμα, να του λες ότι δεν τρέφεται σωστά. Πώς θα έχει πρόσβαση σε σωστή διατροφή, αφού δεν έχει χρήματα να έχει πρόσβαση. Μπορεί να του μιλήσεις για τη σωστή διατροφή. Να τρώει φρούτα, λαχανικά, να τρώει, ξέρω εγώ, όσπρια. Μα δεν μπορεί να τα αγοράσει. Αυτή είναι η λογική, αυτή είναι η υποκρισία. Και φυσικά τα άλλα προγράμματα ψυχοκοινωνικής στήριξης είναι ακριβώς για να προσαρμοστεί αυτός ο άνθρωπος στη φτώχεια του. Αυτή είναι η λογική. Και δεν είπα εγώ για το λογιστή. Εγώ είπα για τα μαθήματα. Εγώ είπα για τα μαθήματα. Συγκεκριμένα μίλησα. Για τα μαθήματα οργάνωσης, λέει, του οικογενειακού προϋπολογισμού. Ποιο προϋπολογισμού? Δηλαδή αυτοί τα τρώνε, δεν ξέρω αν τα διαχειριστούν τα ψίχουλα που παίρνουν. Άρα λοιπόν το 27ο θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία με τη λαϊκή ψήφο να λέει όχι. Πάμε στο λευκό, λευκό είπατε. Το λευκό λοιπόν τη λαϊκή ψήφο το 27 κατά πλειοψηφία, το 28 ομόφωνα. Το 29 ομόφωνα όχι. Κατά πλειοψηφία με τη λαϊκή ψήφο να λέει όχι. Στο 29 το 30 όχι. Κατά πλειοψηφία με την αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση λέει όχι. Στο 30, αναμόρφωση. 31, τρίμηνη έκθεση απολογισμού εσόδων. Όχι. Κατά πλειοψηφία με το όχι λαϊκή σπίρου στο 31. Το 32, έγκριση επίσκεψη των υπήρων των παιδικών σταθμών του Δήμου στο θεματικό πάρκο 12 άθλη του Ηρακλή. Παρακαλώ, κύριος Κρίκης. Δεν θα το ψηφίσουμε. Ο Δήμος έχει πληρώσει για να φτιαχτεί αυτό εκεί. Πληρώνει και το ενίκιο, έχει δώσει και ένα ποσό για να διαμορφωθεί ο χώρος. Τώρα θα πληρώσει και 1.000 ευρώ για να πάνε τα παιδιά από τους παιδικούς σταθμούς. Γιατί δεν πάνε δωρεάν? Ο Δήμος πληρώνει εκεί 18 χιλιάρικα, πόσα μας είπατε, ενίκιο στο Σκλαβενίτη. Έχει δώσει και κάποια χιλιάρικα μαζί με την περιφέρεια και το επιμελητήριο ως συνεισφορά για να διαμορφωθεί ο χώρος του μπόλινγκ. Λοιπόν, γιατί πρέπει να πάει πελατεία ο Δήμος στα παιδάκια πρώτον και να πληρώσει? Κατά πλειοψηφία λοιπόν το 32ο θέμα. Το 33ο για τον εορτασμό των θετοκίων της τοπικής κοινωνίας γράφης διοργάνωσης εκδήλωσης. Κατά πλειοψηφία το 33ο με το όχι λαϊκής εισπήρωσης. Το 34ο έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης τοπικής κοινωνίας Κοιλάδας προς τιμή των γερόντων κατά πλειοψηφία με το λευκός λαϊκής εισπήρωσης. Πάμε διεύθυνση πολυδομίας 35, τροποποίηση σχεδίου πόλης. Μετά από φεδί και άρση απολυτρίωσης, ομόφωνα. Όχι εμείς, κύριε Πρόεδρε, και να πούμε μια κουβέντα, αν μας επιτρέπετε. Παρακαλώ, βεβαίως. Εδώ αποδεσμεύεται μια έκταση κοντά στα δύο στρέμματα, που ήταν χαρακτηρισμένη να γίνει νηπιαγωγείο και βροφονηπιακό σταθμός. Αυτό καταλαβαίνουμε εμείς από το θέμα αυτό που έρχεται. Την ίδια στιγμή που η Δημοτική Αρχή κάνει κριτική στα πλαίσια της εφαρμογής του προγράμματος για την προσχολική αγωγή, την υποχρεωτική, και στις τοποθετήσεις της ο Δήμαρχος έλεγε ας αναλάβουν τις ευθύνες τους αυτοί που πίεσαν για να προχωρήσει. Αν δεν ξέρετε, σας ενημερώνουμε, αλλά είμαστε σίγουροι ότι ξέρετε, ότι η κυβέρνηση έχει φέρει από χτες ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, στο οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει να εγκαταστήσει κοντέινερ, προκάτ κατασκευές, ακόμα και μέσα σε γυμνάσια και λύκεια, για να φιλοξενήσει νήπια στα πλαίσια της εφαρμογής αυτής της απόφασης. Και έρχεται η Δημοτική Αρχή, η οποία έχει εντοπισμένο πρόβλημα έλλειψης, να αποδεσμεύσει έναν χώρο που ήταν χαρακτηρισμένος για να γίνει ακριβώς τέτοιο. Στην διαδικασία της βιομηχανίας αποδεσμεύσεων το εφαρμόζει. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν θα το ψηφίσουμε. 35 λοιπόν, κατά πλειοψηφία.
Κύριε Μαβίδη, δύο λεπτά, παρακαλώ. Αναφορικά με το χώρο του βρεφονηπιακού σταθμού, διατηρούμε χώρο, εξακολουθούμε να διατηρούμε χώρο για βρεφονηπιακό σταθμό, απομειωμένο μεν, αλλά διατηρούμε. Και θα πρέπει να πω ότι ήδη στην συνοικία της Ανθούπολης μάλλον έχουμε εργολάβο, ήδη, υπογράφουμε σύμβαση αυτή τη στιγμή για την κατασκευή ενός ολοκένουργιου βρεφονηπιακού σταθμού, σύγχρονου και αρκετά μεγάλου θα έλεγα, ίσως να είναι ο και μεγαλύτερος στην πόλη. Ολοκληρωμένης φροντίδας, με δυνατότητα υποδοχής αμαία κτλ. Άρα την ανάγκη την καλύπτουμε. Την καλύπτουμε και μελλοντικά για πάνε ενδεχόμενα κρατάμε και ένα χώρο δίπλα βρεφονηπιακού σταθμού για μην τυχόν χρειαστεί κάποια στιγμή. Okay, ευχαριστούμε κύριε Μαβίδη. Κατά πλειοψηφία το 35ο λοιπόν με την αντική ψήφο λαϊκής συσπήρωσης. Το 36ο ομόφωνα. 36ο κατά πλειοψηφία με το όχι λαϊκής συσπήρωσης. 37ο μουσική συναυλία καθηγητών μουσικής. Ομόφωνα. Το 38ο ομόφωνα. Το 39ο ομόφωνα. Το 40 ομόφωνα. Το 41 ομόφωνα. Το 42 ομόφωνα. Το 43 κατά πλειοψηφία με το όχι λαϊκής συσπήρωσης. Το 44 κατά πλειοψηφία με το όχι λαϊκής συσπήρωσης. Το 45 κατά πλειοψηφία με το όχι λαϊκής συσπήρωσης. Το 46 ομόφωνα. Δεν έχει εισιτήριο, ομόφωνα. 47 λοιπόν, ομόφωνα. Το 48, ομόφωνα. Μέχρι το 56, ομόφωνα. Πάμε λίγο, έγκριση, μελέτη, δημοτικού έργου, συντήρηση και επισκευή ισογείου κυραμοσκεπτής κτίσματος πρώην κατοικιών φυλάκων Θεάγιο, ομόφωνα. Το 50, ομόφωνα. Το 51 ομόφωνα, το 52 ομόφωνα, το 53, για το 53, για έγκριση μελέτης δημοτικού έργου για ανοιχτό κολυμβητήριο Νέας Πολιτείας, β' φάση. Για το 52, έγκριση μελέτης δημοτικού έργου επισκευές συντηρήσεις σχολείων. Παρακαλώ, ο κ. Κρίκης. Θα θέλαμε να βάλουμε κάποια επιπλέον ζητήματα σε σχέση με τα έργα που έρχονται και οι παρεμβάσεις στα σχολικά κτίρια. Δεν ξέρω αν είναι εδώ αρμόδιος που τα βλέπει. Στο πρώτο και δεύτερο ΕΠΑΛ δεν έχει γίνει στεγανοποίηση της οροφής. Θα πάμε να προχωρήσουμε εντάξει σε ελαιοχρωματισμούς, αλλά αυτή είναι η κατάσταση συνεχίζει. Ο εργολάβος δεν έχει παραδώσει το έργο, εσείς δεν το παραλάβατε. Λοιπόν, υπάρχει ζήτημα με τη στεγανότητα της οροφής. Όταν βρέχει, το κτίριο πλημμυρίζει από πολλές μεριές. Ναι. Λοιπόν, άρα είναι ζήτημα που πρέπει να προταχθεί. Λοιπόν, στο 10ο Γυμνάσιο Λύκειο υπάρχει το ζήτημα της στεγανότητας του γυμναστηρίου, που χρειάζεται να το ξανακοιτάξετε, και δεν έχει μπει εργολαβία μέσα ακόμα στο 10ο Γυμνάσιο για τη διαμόρφωση ενός αποθηκευτικού χώρου σε γραφείο. Στο 8ο Γυμνάσιο, στη ΔΕΙΑΛ, χρειάζονται αλλαγές κουφωμάτων, κατασκευή επιπλέον αιθουσών στο πίσω μέρος του σχολείου. Πέτρο, τι μου κάνεις τώρα, δούμε να και αλλαγές, όλες τις επισκευές ζητάμε σχολείο, να ενταχθούν, πρόεδρε. Δεν θα με διακόπτετε, πρόεδρε. Με συγχωρείτε, δηλαδή να μην πούμε. Δεν είναι προεκλογικό. Το θέμα είναι... Κοιτάξτε, ένα λεπτό, πρόεδρε. Εγώ οφείλω... Με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, εδώ συζητάμε τις συντηρήσεις, ένα συγκεκριμένο ποσό για τις συντηρήσεις των σχολείων. Κάνει μια πρόταση η Δημοτική Αρχή και λέει να εντάξουμε αυτά τα σχολεία και να κάνουμε αυτές τις παρεμβάσεις. Και εμείς ζητάμε να ενταχθούν και αυτά. Είτε τα απορρίπτει η Δημοτική Αρχή, είτε κάποια μπορεί να τα εντάξει. Τι κάνουμε, δηλαδή με συγχωρείτε. Κάνουμε επικοδομητική αντιπολίτευση με συγκεκριμένα επιχειρήματα. Τι σας κάνουμε τώρα? Δεν κάνουμε τέτοια αντιπολίτευση. Κάνουμε στις γενικές σας αρχές, κάνουμε γενικές γενικούρες. Αποφασίστε τι κάνουμε. Τι θα γίνει τώρα? Δηλαδή, θα γίνεται αυτό το πράγμα κάθε φορά που θα τοποθετούμε συγκεκριμένα? Πάρτε και εσείς την ευθύνη σας, δηλαδή, επιτέλους.
Αφήστε με να πω δύο κουβέντες στον χρόνο που έχω. Πόσα λεπτά, τρία λεπτά, πείτε μου, τελείωσε ο χρόνος. Αυτό που λέτε, κυρία Γραμματέα, με συγχωρείτε. Μπορώ να μιλάω για όλα τα θέματα. Για όλα. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, εσείς με συγχωρείτε όμως. Για όλα μπορώ να μιλάω. Απλά, ναι. Με αφήσετε σε μένα και με συγχωρείτε, αλλά ναι. Είμαι σαν παρατηρήτρια εδώ πέρα και ναι. Μα με συγχωρείτε, ξαναλέω πάλι. Έχω το δικαίωμα να παίρνω για κάθε θέμα το λόγο. Τότε τι, τι παρατηρία κάνω, δεν θα τοποθετηθώ. Εγώ σας είπα, επειδή είναι τεχνικά θέματα να ρωτήσω. Ο κάθε δημοτικός σύμβουλος πρέπει να τοποθετηθεί σε κάθε θέμα. Επειδή δηλαδή οι άλλοι δεν τοποθετηθούν. Συνεχίστε, συνεχίστε. Εντάξει, όχι να. Παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν κάνετε καμία χάρη σε κανέναν. Τι με φτάρει. Τι να πω, παρακαλώ, τι άλλο να πω, ρε Γιώργο. Όχι, με διακόψατε. Εγώ ζήτησα. Άμα λέει. Ζήτησα σαν πρόεδρο για την οικονομία τη. Για την οικονομία τη συζήτηση, σαν πρόεδρο. Αυτά που απαριθμίσει, γράψτε και δώστε του. Αφού είναι τεχνικά θέματα. Εν πάση περιπτώσει, τώρα θα κάτσουμε να συζητήσουμε το παραπάνω. Εντάξει, θα τα βγάλουμε λίγο. Θα τα γράψουμε κιόλα. Δεν υπάρχει κανένα. Κακώ έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τα καλοριφέρ στο 8ο γυμνάσιο θέλουν αλλαγή. Λοιπόν, είναι επεπαλαιωμένα και ο διευθυντής μας έχει πει ότι τρέχουν νερά. Πρέπει να μπουν. Στο 8ο γυμνάσιο, που είναι στη ΔΕΙΑΛ. Στο 7ο ΕΠΑΛ δεν έχει μπει ακόμα η εργολαβία για τις απορροές στο προάβλιο και πλημμυρίζει. Λοιπόν, το λέω γιατί φέρνετε πόσα χιλιάρικα έργα πάλι, αλλά μένουν κάποιες εκκρεμότητες πάλι απ' έξω. Και πρέπει να μπουν. Έστω και στο δεν είναι ζήτημα προεκλογικό αυτό. Δεν το κάνουμε σε ζήτημα αντιπαράθεσης. Ολοκληρώσατε. Λοιπόν, γιατί δεν θέλεις το μια μέρα μετά. Να απαντήσω. Έλα, ψηματίστε, σας παρακαλώ τώρα. Σας παρακαλώ τώρα, συνάδελφοι. Λοιπόν, έχω πει πολλές φορές ότι σχολείων. Σταματήστε, σας παρακαλώ. Αυτή είναι της χρονιάς φέτος, είναι η τρίτη συντήρηση που βγαίνει. Λέω λοιπόν ότι οι διαδικασίες που ακολουθούμε είναι: μαζεύουμε όλα τα αιτήματα των διευθυντών. Εάν δεν είναι κάτι μεγάλο, όπως για παράδειγμα η μόνωση του πρώτου ΕΠΑΛ, το οποίο το ξέρουμε το θέμα και θα πω ξεχωριστά δύο κουβέντες γι' αυτό, έτσι, όλα τα άλλα θέματα τα τοποθετούμε, τα βάζουμε σε μελέτη και βγαίνει η εργολαβία. Αυτή τη στιγμή τρέχουν δύο εργολαβίες. Τώρα, αν δεν μπήκε ακόμα, έτσι, δύο εργολαβίες για 50 σχολεία, ξέρω εγώ. Αν δεν μπήκε ακόμα, έτσι, είναι γιατί όταν δουλεύουν τα σχολεία δεν μπορεί. Τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, χθες περνούσα από τα σχολεία εκεί το 4ο και το 2ο δημοτικό και δούλευαν οι εργολάβοι. Δηλαδή, τώρα που είναι Πάσχα, δουλεύουν και θα συνεχίσουν το καλοκαίρι. Λοιπόν, τώρα αυτά τα αιτήματα που λέει δεν αρνήθηκα να τα βάλουμε. Ναι, βέβαια, έτσι, όταν μου λες τρέχουν νερά, αυτό πιστεύω ότι έχει αναφερθεί από το διευθυντή με έγγραφο. Αν δεν έχει αναφερθεί με έγγραφο, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω στα δάχτυλα και να το ξέρω ούτε υπηρεσία. Δεν έχουμε άνθρωπο να πάει και να βλέπει. Ο διευθυντής είναι αυτός μας. Αν έχει αναφερθεί, σίγουρα θα έχει. Θα το έχουν λάβει υπόψη και στην επόμενη εργολαβία, αν δεν είναι μέσα, θα μπει ή θα ήταν στην προηγούμενη. Έτσι. Δεν υπάρχει θέμα δηλαδή να αφήσουμε. Έτσι. Σας είπα ότι στο εντάξει. Θέμα των συντηρήσεων αφήσαμε δύο μεγάλα θέματα. Το θέμα των στεγάστρων και των γυμναστηρίων που ζητάνε όλοι, που είναι ένα θέμα που το βλέπουμε ξεχωριστά, και το θέμα των αυλών. Το θέμα των αυλών ήδη δρομολογήθηκε με την προγραμματική που περάσαμε προχθές και με κάποια προγράμματα που έχουμε, ήδη δρομολογείται για το θέμα των αυλών και το θέμα των στεγάστρων, να δούμε τι θα γίνει, γιατί δεν μπορεί, ας πούμε, σε κάποια σχολεία δεν μπορεί να γίνει, σε κάποια σχολεία δεν φτάνει και κάποια σχολεία δεν χρειάζονται στο κάτω-κάτω. Λοιπόν, τώρα για το θέμα του πρώτου ΕΠΑΛ, αυτό το κτίριο, όποιος το ξέρει, έτσι, ξέρει ότι έχει τεράστια πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα σας πω κάτι, αυτό το κτίριο, το τι καίει ενεργειακά, το τι τραβάει δηλαδή, είναι τρομερό. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να γίνει σε αυτό το τεράστιο κτίριο είναι να αλλάξουμε τη θέρμανση. Το έχουμε υπόψη μας. Μόλις μπορέσουμε, μελέτη γίνεται να αλλάξει η θέρμανση. Και αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι να μην τροφοδοτεί ένας λέβητας αυτό το τεράστιο κτίριο. Πρέπει να γίνει έτσι. Τώρα για τη μόνωση που λέτε, εγώ θυμάμαι όσο είμαι εδώ, 3 ή 4 φορές με μεγάλες εργολαβίες
Με μεγάλους διαγωνισμούς την κάναμε αυτή τη μόνωση. Αυτό λύνεται μόνο με έναν τρόπο, όπως κάναμε στο ΤΕΙ που είχαμε τα ίδια προβλήματα. Να βάλουμε στέγη. Και αυτό το έχουμε στο μυαλό μας. Αλλά δεν κάτι που λύνεται σήμερα. Τον λόγο έχει ζητήσει ο κύριος Διαμάντος, παρακαλώ. Ένα λεπτό, μία πρόταση, η οποία νομίζω ότι την έχουμε ξαναπεί. Προφανώς οι διευθυντές είναι που κάνουν τις προτάσεις. Προφανώς η υπηρεσία δεν μπορεί να τρέχει γύρω από τα σχολεία συνέχεια ή οτιδήποτε. Αλλά αν υπήρχε τεχνικός ασφαλείας στα σχολεία, έστω και ένα συγκρότημα και όχι ένα σχολείο, νομίζω ότι εκεί θα είχαμε και την πρόβλεψη των προτεραιοτήτων, καταγραφή αλλά και προτεραιότητες και κοστολόγηση και όλα, αλλά και επιπλέον ο τεχνικός ασφαλείας κάνει και άλλη δουλειά περί της ασφάλειας και της ενημέρωσης. Έτσι. Άρα νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει. Το 52ο θέμα λοιπόν εγκρίνεται ομόφωνα. 52ο ομόφωνα. Το 53ο έγκριση μελέτης του Δημοτικού Έργου Ανοιχτό Κολυμβητήριο Νέας Πολιτείας Β' Φάση. Ομόφωνα, κάντε ησυχία. Το 54ο, σωτοστρώσεις. Ομόφωνα. Το 55ο, τυχείο στη συνοικία Αγίου Θωμά, ομόφωνα. Το 56ο, ομόφωνα. Το 57ο, ομόφωνα. Το 57ο, κατά πλειοψηφία με το όχι της λαϊκής συσπήρωσης. Το 58ο έγκριση σχεδίου χωροθέτησης της ελεγχόμενης στάθμισης στην κεντρική περιοχή της πόλης Λάρισας. Ομόφωνα. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε. Αυτό το θέμα δεν μπορεί να περάσει έτσι χωρίς να πούμε μια κουβέντα. Δεδομένου ότι αποτελεί συνοδό σχέδιο στην βιώσιμη αστική κινητικότητα, στο σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, και απαντά σε όλες εκείνες τις αιτιάσεις και τις κριτικές που έχουν γίνει στη λογική του ότι διώχνουμε το αυτοκίνητο από την πόλη. Δεν είναι έτσι. Απλά το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας είναι πρώτιστα, δεν είναι ένα σχέδιο αναπλάσεων, είναι ένα σχέδιο κυκλοφοριακής οργάνωσης της πόλης, αποδίδοντας το δημόσιο χώρο κυρίως στον πολίτη. Λοιπόν, σε αυτή τη λογική λοιπόν ήταν γνωστό από την πρώτη στιγμή ότι μαζί με τους δρόμους ήπιας κυκλοφορίας θα ερχόταν κάποια στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο και η στάθμευση. Η στάθμευση περιλαμβάνει τρία μέρη. Την ελεγχόμενη στάθμευση, τη στάθμευση των κατοίκων και την ελεύθερη στάθμευση. Εδώ είναι γνωστό από αρκετό καιρό και έχουμε πει πολλές φορές ότι η ελεγχόμενη στάθμευση αφορά 1150 έως 1170 θέσεις. Η στάθμευση που αφορά τους κατοίκους και θα έρθει στη συνέχεια αφορά 4.000 θέσεις κατοίκων και πιο έξω από εκεί, στον περιφερειακό δακτύλιο της Ιερών Πολυτεχνείου, υπάρχουν άλλες 3.000 θέσεις ελεύθερης στάθμευσης. Άρα λοιπόν, αν συνυπολογίσει κανένας ότι η ελεγχόμενη στάθμευση είναι στον στενό πυρήνα του κέντρου, όπου ένα αυτοκίνητο που σήμερα σταθμεύει για όλη την ημέρα, ουσιαστικά θα αντικατασταθεί, θα αντικατασταθεί από 5 αυτοκίνητα επισκεπτών. Αυτή είναι η μέτρηση που έχει γίνει. Καταλαβαίνετε ότι με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η επισκεψιμότητα του κέντρου. Είναι μια πρώτη απάντηση σε όσους επιχειρηματολογούν χωρίς βάση ότι η ήπια κυκλοφορία και οι δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας, μαζί με τα άλλα που έχουν κριθεί από τους πολίτες βέβαια, έχουν κριθεί από τους πολίτες, το ότι κάνει ζημιά στην αγορά και τα λοιπά, όσοι γνωρίζουν και παρακολουθούν το έχουν αντιληφθεί, έτσι. Από εκεί και πέρα όμως είναι και μια απάντηση σε αυτή την κριτική που γίνεται τη δημόσια, ότι εμείς δημιουργούμε πρόβλημα στο αυτοκίνητο με τους δρόμους τους συγκεκριμένους. Το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας είναι σχέδιο ολοκληρωμένο σε όλα τα επίπεδα. Συμπληρώνεται από την άποψη που έχουμε και που έχουμε καταθέσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι προχωράμε και στα περιφερειακά πάρκινγκ προκειμένου όλο το σύστημα της στάθμευσης να είναι ελεγχθεί. Και βεβαίως το γεγονός ότι έρχεται αυτή τη στιγμή, έρχεται πρώτον γιατί είναι ολοκληρωμένη η μελέτη και δεύτερο γιατί υπάρχει ανάγκη, επειδή ήδη υπάρχει προκήρυξη από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής για ένταξη Δήμων σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα
για την ελεγχόμενη στάθμευση. Εμείς θέλουμε την απόφαση της ελεγχόμενης στάθμευσης σήμερα για να καταθέσουμε άμεσα δελτίο, τεχνικό δελτίο στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και να έχουμε την χρηματοδότηση του 1,6 εκατομμυρίων ευρώ που απαιτούνται για τη διαμόρφωση της συγκεκριμένης, του συγκεκριμένου έργου. Θα ήθελα για μια ακόμα φορά να πω ότι όλο αυτό το σύστημα είναι στημένο με πολύ μοντέρνο τρόπο. Τις επόμενες μέρες θα έχω τη δυνατότητα να συνομιλήσω περισσότερο και γι' αυτά. Πρόκειται για έξυπνους αισθητήρες, για εφαρμογές που υπάρχουν στο κινητό που σου δείχνουν ποιες είναι οι ελεύθερες θέσεις και πού μπορείς να πας. Μπορείς να πληρώνεις από το κινητό σου. Μπορεί βεβαίως και να σε ελέγχει ο Δήμος με ευκολία. Άρα μιλάμε για συστήματα smart cities. Μιλάμε για έξυπνα συστήματα τα οποία δίνουν τη δυνατότητα πλέον ο Δήμος μαζί με την πρώτη απόφασή του να εγκαταστήσει λογισμικό μέσα στο Δήμο ελέγχου των πεζοδρόμων, μπορεί στη συνέχεια να κουμπώνει πάνω του όλα αυτά τα στοιχεία που αφορούν έξυπνη στάθμευση, τηλεχειρισμό του φωτισμού και τηλεδιαχείριση φωτισμού κτλ. Άρα λοιπόν μπαίνουμε στα γερά, σε αυτά τα συστήματα που είναι συστήματα ψηφιακά και συστήματα έξυπνης πόλης και επιθυμώ αυτό να το γνωρίζουν οι συμπολίτες μου. Για να μην είναι ευάλωτοι στις εύκολες απόψεις που λέγονται ότι η Δημοτική Αρχή κυνηγάει το αυτοκίνητο. Η Δημοτική Αρχή οργανώνει τη στάθμευση στην πόλη, οργανώνει την κυκλοφορία στην πόλη με πολύ καλύτερο τρόπο και τα αποτελέσματα αυτής της παρέμβασης θα φανούν πάρα πολύ σύντομα. Γιατί θα συμπληρωθούν και με άλλα έργα τα οποία θα έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο στη συνέχεια. Ευχαριστώ τον κύριο Δήμαρχο. Υπάρχουν ερωτήσεις. Ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Κύριος Κρίκης. Καταρχήν θέλουμε να τονίσουμε ότι αν η Δημοτική Αρχή είχε την ίδια σπουδή και για άλλα ζητήματα, θα είχαν προχωρήσει, ενώ αυτά που εξυπηρετούν λαϊκές ανάγκες, θα είχαν προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα. Όπως παραδείγματος χάρη οι παιδικές χαρές που θα παραδώσετε, μία παραδώσατε και κάνατε και με μεγάλη εκδήλωση από τις 120 που έχει ο Δήμος και θα παραδώσετε και άλλες 12 αν προλάβετε μέχρι το τέλος της θητείας σας. Βέβαια εδώ μπορούμε άνετα ανανεωμένες, οι 40 είναι πάλι ούτε το 50%, αν είναι 40 όπως πρέπει να είναι. Εντάξει. Ξαναλέω, είναι πιστοποιημένες, αλλά όπως πρέπει να είναι, δεν είναι. Όπως πρέπει να είναι, δεν είναι. Ας μην το κάνουμε κουβέντα τώρα αυτό. Το είπα σαν παράδειγμα για να αποδείξω ότι πραγματικά οι λαϊκές ανάγκες για σας είναι πίσω. Προτεραιότητα είναι το ΣΒΑΚ, οι αστικές αναπλάσεις στο κέντρο, η διαμόρφωση του σκοροταξικού σχεδίου της πόλης για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα και επιδιώξεις. Δεν αφήνετε σπιθαμή γης πέριξ του κέντρου που να μην χαρατσώνετε τους δημότες. Αυτή είναι η πολιτική σας επιλογή. Τώρα για τις έξυπνες πόλεις και αυτά, εμείς λέμε ότι δημιουργείται μια πόλη απροσπέλαστη από τα λαϊκά στρώματα. Θα έρχεται ο άλλος να κάνει μια δουλειά ο κόσμος για καμιά ώρα στο κέντρο και τον στέλνετε είτε στο ιδιωτικό πάρκινγκ, είτε στο πανάκριβο αστικό κτέλ, είτε στο δικό σας χαρατσόμετρο, το παρκόμετρο που θα φτιάξετε. Αυτή είναι η επιλογή που του δίνετε. Και μάλιστα επειδή στο ΣΒΑΚ προβλέπονται και άλλα που δεν λέτε. Το εκτεταμένο ας πούμε δίκτυο ποδηλατοδρόμων, αυτό που λέτε ότι θα φτιάξετε ή αυτό που φτιάξατε των πεζοδρόμων, το συνδυάζεται και με τη λογική να αναπτυχθούν επιχειρηματικά και άλλα project. Όπως η επινοικίαση ποδηλάτων που λέει το ΣΒΑΚ με μαγνητικές κάρτες. Έχετε δηλαδή στην κουλτούρα σας και στη λογική σας καθαρά αυτό που θέλει σήμερα το κεφάλαιο στην περιοχή για να αναπτυχθεί. Δεύτερον, μιλάτε για περιφερειακά πάρκινγκ. Τη στιγμή που αποδεσμεύσατε δύο κοινόχρηστους χώρους στο κέντρο της πόλης που προορίζονταν για δημοτικά πάρκινγκ σε προηγούμενη συνεδρίαση. Λοιπόν, άρα τώρα έχετε να πουλήσετε πάλι στο λαό της πόλης ότι να κοιτάξτε, εμείς προσβλέπουμε να φτιάξουμε και δημοτικά πάρκινγκ. Και εμείς λέμε τον κόσμο να μας ακούει να βγάλει και συμπεράσματα. Υπάρχουν παραδείγματα που αποδεικνύουν πως μια δημοτική αρχή προσπαθεί να λύσει και το πρόβλημα της κυκλοφορίας των οχημάτων. Είναι η Δημοτική Αρχή της Πάτρας. Έχει φτιάξει πάρκινγκ δημοτικό 1000 θέσεων με δωρεάν μεταφορά των οδηγών της με λεωφορείο στο κέντρο. Δεν χαρατσώνει τους δημότες
στο σύστημα ελεγχόμενη στάθμησης που κληρονόμησε και αυτήν από τους προηγούμενους. Βάζοντας, Η αλήθεια είναι μία και δεν κρύβεται ότι η Δημοτική Αρχή της Πάτρας, θα σας πω εγώ, για μία ώρα, ακριβώς για μία ώρα χρεώνει 30 λεπτά. Εσείς θα μας πείτε πόσο θα χρεώσετε. Για να δούμε εσείς πόσο θα χρεώσετε στην ελεγχόμενη στο κέντρο. Και αν θα φτιάξετε, θα δούμε εσείς πόσο θα χρεώσετε τώρα. Μακάρι, πιο φτηνά να είστε. Να είναι οδηγός η Πάτρα, να είναι πιο φτηνά. Αλλά δημοτικό πάρκινγκ δεν έχετε εσείς. Έχετε τα ιδιωτικά και εκεί στέλνετε προς το παρόν τον κόσμο. Και αυτό να το πείτε. Και αυτό να το πείτε. Στην Καλλιθέας, κύριε Μαβίδη που το λέτε, είναι, αν είναι 100 θέσεων, να το πούμε και πάρκινγκ αυτό που φτιάξατε εκεί. Έτσι. Και τη μερίδα του Λέοντος έχουν οι ιδιώτες στο κέντρο. Αλλά δεν μας είπατε ως υπεύθυνος ατυρήματος πολεοδομίας. Εσείς προτείνατε την αποδέσμευση των δύο χώρων εδώ που ήταν δεσμευμένα για δημοτικά πάρκα. Εσείς το προτείνατε. Η Δημοτική Αρχή φυσικά. Το λόγο έχει ο κύριος Μαβίδης. Το μόνο που έχω να πω είναι σχετικά με την αποδέσμευση των δύο χώρων αυτών. Ναι. Να μην ξεχνάμε, αυτά είναι ιδιωτικά οικόπεδα. Άρα, αν γινόταν κάτι εκεί, θα γινόταν από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Εντάξει. Θα ερχόταν ο ιδιώτης που είναι ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου ακινήτου και θα έκανε ένα πολυόροφο πάρκινγκ στην περιοχή για να το εκμεταλλευτεί. Άρα, δεν είναι, νομίζω, προς την κατεύθυνση αυτή που θεωρεί ο κύριος Κρίκης ότι πρέπει να πάμε. Πρώτον. Δεύτερον, δεν θέλουμε να έρχονται τα αυτοκίνητα. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η φιλοσοφία του ΣΒΑΚ είναι ότι δεν θέλουμε να έρχονται τα αυτοκίνητα στο κέντρο. Προσπαθούμε η κίνηση των αυτοκινήτων να περιοριστούν σε διαμερείς κινήσεις, αλλά περιφερειακά. Γι' αυτό μίλησε και ο Δήμαρχος για περιφερειακά πάρκινγκ. Και θα δείτε ότι θα δημιουργηθούν και τα περιφερειακά πάρκινγκ και χωρίς την ανάγκη να μετακινούνται με άλλο μέσο αυτοί που θα παρκάρουν στα συγκεκριμένα σημεία, διότι θα είναι αρκετά κοντά στο κέντρο της πόλης. Ευχαριστούμε πολύ για την κύριε Μαρίδη. Άρα λοιπόν το 58ο θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία, κύριε Κρήγη. Με ενδική ψήφου λαϊκής συσπήρωσης. Το 59ο θέση αμέας υπερεκλέως 16 και το 60 ομόφωνα και τα 2 ομόφωνα το 59, ομόφωνα το 60. Θέση αμέα στη Σεφέρη, ομόφωνα το 61. Το 62, ομόφωνα. Το 63, ομόφωνα. Το 64, έγκριση μελέτης του έργου ανακατασκευή οδών συνοικίας Νέας Μύρης Νταμάρια, ομόφωνα. Το 65, έγκριση διάσπισης για τα έξοδα κίνησης σχολικών τροχονόμων, ομόφωνα. Το 66, έγκριση κατανομής ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων έτους 2019. Β' κατανομή, κάντε λίγο στοιχεία, τελειώσαμε, συνάδελφε. Περιμένετε δύο λεπτά λίγο. Ομόφωνα. Το 67. Από το 67 μέχρι το 69 κατά πλειοψηφία. 68 κατά πλειοψηφία και 69 κατά πλειοψηφία με την αρνητική ψήφο ταϊκής συσπήρωσης. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Καλό Πάσχα, καλές γιορτές.